Ποιο Βέλγιο, ρε Βάσιλ Καβάδια, ποιο Βέλγιο. Μπορεί να πάρει το Βέλγιο παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει πάρει Euro, ρε, που έχει πάρει Λαδίτσα. Λοιπόν, Βέλγιο, Κωνσταρίκα 0-1 με Μπράιαν Ρουίζ, αυτός είναι παιχτάρα βέβαια. Ο Μπράιαν Ρουίζ, ο Κωνσταρικανός της Sporting Λισαβόνος, που λένε και οι Καθαρεβουσιάνοι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Στα 15 λεπτά μετά τις 10, αργήσαμε λιγάκι, κάτι τις. Αργήσαν να βγουν βασικά ο Σταύρο με τον Γιάννη, δεν πειράζει. Χαλαρές είναι οι εκπομπές άλλωστε, δεν μας κυνηγάει κανένας, δεν χρειάζεται άγχος στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει μια. Εντάξει, δεν. Τι ερχόμαστε να κάνουμε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Λοιπόν, τρέχουμε όλη τη μέρα να βγάλουμε λεφτά, να δουλέψουμε, να κάνουμε καριέρες κτλ. Και τσακ, μια μέρα όλοι από τα ραδίκια από κάτω, ανάσκελα. Λοιπόν, καλά ξεκινήσαμε και σήμερα. Ναι. Ξέρεις, το πήγα εκεί που τέτοια, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι. Πρέπει, κοιτάξτε λίγο να δεις. Βασίλη Καβαδία, και εσείς που με ακούτε, καλησπέρα σας, καταρχήν καλή εβδομάδα. Πρέπει λίγο να ταρακουνιόμαστε κάθε μέρα για κάποια λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο διάστημα της ημέρας, για να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε, ρε παιδί μου, κοινή θνητή, έτσι. Ότι ό,τι και να κάνουμε και τα λοιπά είναι θέμα ματαιοδοξίας. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Στο έπιπλο όλοι θα μπούμε. Λοιπόν, θα επιπλωθούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχει και κόσμο που μας αποχαιρετάει χωρίς να μπει στο έπιπλο. Λοιπόν, και μια και ξεκινήσαμε έτσι, πως το κάνουμε και άλλες φορές βέβαια, να δώσουμε και εμείς ως εκπομπή και ως Θανάση Κυλώνης και ο Βασίλης Καβαδίας, θέλω να πιστεύω, τα συλληπιτήριά μας στην ευρύτερη οικογένεια του Παναθηναϊκού και του Παύλου Γιαννακόπουλου ειδικότερα για τον θεσινό του, έτσι, θάνατο. Πλήρης ημερών βέβαια, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, υπάρχει στεναχώρια στους οικείους, στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί όντως επρόκειτο για ένα από τους μεγαλύτερους παράγοντες, όχι μόνο του Παναθηναϊκού. Νομίζω για τον Παναθηναϊκό ήταν αδιαφυσβήτητα ο μεγαλύτερος παράγοντας ever. Βάζω μέσα και Απόστολους Νικολαίδηδες και Βαρδινογιάννηδες και Τζίνγκερ, Μίνγκερ, πατέρες, μητέρες, εξαδέρφεις και όλα τα λοιπά. Αλλά γενικότερα στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού αθλητισμού, ελάχιστοι έχουν περάσει βεληνεκούς και χαρακτήρα Γιαννακόπουλου. Όχι ότι ήταν κανένας άγιος άνθρωπος, εντάξει, κακά τα ψέματα. Άγιοι άνθρωποι με τόσα πολλά λεφτά, πολύ δύσκολα έως απίθανο να είναι, αλλά τέλος πάντων, γκάνγκστερ δεν ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει κτλ. Τι, κάποιος εδώ πέρα σε παίρνει τηλέφωνο και τη δίνει. Ο Νίκος είναι, όχι, όχι. Τι έκανα, παιδιά, και ο θάνατος μέσα στη ζωή είναι. Δηλαδή, τι να μιλάμε όλο τραλή τραλό κτλ. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στον Παύλο Γιαννακόπουλο, έβγε πλήρης ημερών στα 89 του, έχοντας δει μεγάλες χαρές, προφανώς μεγάλες λύπες, έχοντας κάνει τα πάντα στη ζωή του. Ξεκίνησε από ένα φαρμακείο που διάβαζα στην Αθήνα και έκανε την Vianex, μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έφερε τεράστιους αθλητές, έτσι τους έλεγε, δεν είναι μπαστιμπολίστες. Όταν είχε φέρει και τον Ντομινίκ Βίλκινς, είχε πει ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητού Βίλκινς Ντομινίκ κιόλας. Έβαζε πρώτα το επίδομα, ήταν παραδοσιακός. Εντάξει, και αυτός και ο αδερφός του Θανάσου Γιαννακόπουλος με τον ντύσιμο, με την μόδα γενικότερα, είχαν έτσι ανέκαθεν κάκιστες σχέσεις. Είναι αυτό που λένε ότι πολλές φορές τα λεφτά, όσα και αν είναι αυτά, πρέπει κιόλας ο άλλος να ξέρει για να τα διαχειριστεί. Βέβαια, ο Παύλος Γιαννακόπουλος τα διαχειριζόταν με άψογο τρόπο όσον αφορά τις επιλογές του, τις ιδιοκτησιακές, στο τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το τι φορούσε, το τι γραβάτες φορούσε και τα λοιπά και τι κουστούμια παλιωμοδίτικα. Αυτό μάλλον δεν τον πολύ ενδιέφερε και εμάς δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, αυτά με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ο οποίος όντως ήταν για τόσο μεγάλο βεληνικές παράγοντα, ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ χθες θυμήθηκα, το είχα διαβάσει πολύ πέρα, το είχα ξεχάσει, ότι ήταν τέτοια η στάση του όταν είχε γίνει η τραγωδία στη Θύρα 7 το 81. Λοιπόν, και να δούμε κατά πόσο μπορεί να τον πλησιάσει για να του μοιάξει. Αυτό το ξέρουμε ήδη, δεν μπορεί να του μοιάξει ποτέ ο γιος του, ο Δημήτρης, ο Τράκης. Είναι άλλη πάστα ανθρώπου. Τέλος πάντων, να μην πούμε σε συγκρίσεις, αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται και καν σύγκριση μεταξύ των δύο ατόμων. Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι από τους ευνοημένους της ζωής που έτυχε απλά να είναι γιος κάποιου πολύ 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 πλούσιου ανθρώπου. Λοιπόν, αυτά προς στιγμήν.
με τον Παύλο Γιανακόπουλο. Αν θέλουν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, μπορεί αργότερα όταν ανοίξουμε τις γραμμές να κάνουμε κουβεντούλα. Βέβαια με τον Ζόρση θα προλάβουμε σήμερα να ανοίξουμε γραμμές, γιατί μιλάμε για μια πολύ γεμάτη Δευτέρα. Αφενός είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας που ξεκινάει Μουντιάλ και πώς το λένε αυτό, πώς θα το πούμε, Μουντιάλ παρόντος, εντάξει, Μουντιάλ παρόντος, πάσα αρχή Παυσάτο. Την Πέμπτη το απόγευμα θα ακούσουμε τον Ρόμπι Βίλιαμς στην τελετή έναρξη στο Λουζνίκι της Μόσχας και στις 6 θα γίνει σέντρα ανάμεσα στην Ρωσία και την Σαουδική Αραβία. Την ώρα που έχουμε τώρα φιλικό, το Βέλγιο ισοφαρίζει με τον Ντρις Μέρτενς, με τον Άσο της Νάπολη. Βέλγιο Κωνσταρίκα 1-1. Το τελευταίο φιλικό της Εθνικής Βελγίου, από την οποία πολύ περιμένουμε καλά πράγματα, γιατί όντως έχει την καλύτερη φουρνιά όλων των εποχών, ανώτερη και από την εποχή του Σίφο, του Κέλεμανς, του Ζαμαρί Πφοφ κτλ. Δυο σχεδόν εισάξεις εντεκάδες έχουν οι Βέλγοι, που έχουν στον πάγκο τους τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον Ισπανό τεχνικό άλλοτε της Everton, και στο πλάι του ποιον έχουν βασιλικά βαδία οι Βέλγοι? Τον Τιτί Ανρί. Ο Ανρί δεν εκμεταλλεύτηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία και τον εκμεταλλεύεται η Βέλγικη Ομοσπονδία. Ναι, βέβαια, Τιερί Ανρί. Είναι βοηθός του Μαρτίνεθ στην εθνική ομάδα του Βελγίου. Όχι, με Βέλγιο δεν είχε κανένα. Ήταν μια... Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είχε χωρίσει κάποια στιγμή ο Ανρί και μάλιστα άκου τώρα πώς θα φέρνει, πώς μπορεί μια εκπομπή να ξεφύγει εντελώς από τον αρχικό της σχεδιασμό. Λοιπόν, επειδή τώρα μιλήσαμε για τον Ανρί, τι είχε κάνει ο Ανρί όταν έπαιζε στην Arsenal, τα πρώτα χρόνια που είχε πάει στην Arsenal, σε κάποια φάση ήθελε να χωρίσει με τη γυναίκα του, παιδί μου, αλλά προφανώς ήθελε να το. Ήθελε να την πάει την υπόθεση του χωρισμού στο διαζύγιο, δηλαδή να το ξεκινήσει, να το ζητήσει, να το ιτηθεί η γυναίκα του για να πληρώσει τα λιγότερα δυνατά φράγκα. Λοιπόν, και τι έκανε? Άφηνε τα μηνύματα που του στέλνε η γκόμενα στο κινητό, άφηνε το κινητό, ας πούμε πήγαινε και καλά τουαλέτα και το άφηνε στο σαλόνι το κινητό με το μήνυμα φάτσα κάρτα, λοιπόν, φόρα παρτίδα. Το έκανε αυτό, ξέρω, το είχε δηλώσει ο ίδιος. Λοιπόν, το έκανε, λέει, και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Οπότε λέει, αναγκάστηκε να με χωρίσει. Οπότε δεν ξέρω, ή δεν πλήρωσε τίποτα ή την έβγαλε ψιλοκούτρα. Λοιπόν, ναι, είναι φραγκοκίλερ ο Τιερί Ανρί. Προφανώς οι Βέλγοι του δώσανε παραπάνω λεφτά από τους Γάλλους. Και σου λέει, εκεί δεν πάει να έχει πόσα στην άκρη. Φραγκοκίλερ είσαι και σκεσέ. Λοιπόν, όχι σαϊκοκίλερ, φραγκοκίλερ και σκεσέ. Λοιπόν, και ο Τιερί Ανρί θα τον δούμε στο Μουντιάλ ως βοηθό του Μαρτίνεθ στον πάγκο του Βελγίου. Λοιπόν, Βέλγιο Κωνσταρίκα, ένα λέγω ότι είναι το τελευταίο φιλικό των Βέλγων επί βελγικού εδάφους στο King Baudouin, το παλιό Χέιζελ. Γίνεται το μάτς της Βρυξέλλες και που τους είχαμε πάρει και εμείς σοπαλία. Και μάλιστα εκείνο το 1-1 των Βρυξελών με τον γκολ του Μίτρογλου, αν θυμάμαι καλά, που μας ισοφάρισε με τον Λουκάκου στο φινάλε, ήταν και η μοναδική βαθμολογική απώλεια των Βέλγων σε όλη την προκριματική φάση. Σήμερα το έγραφα στο Bet Player, στο αφιέρωμα που έκανα στον όμιλο του, στον 7ο όμιλο, εκεί όπου οι Άγγλοι με τους Βέλγους θα πρέπει να αυτοκτονήσουν για να μην περάσουν. Ουσιαστικά το μοναδικό ερωτηματικό είναι ποια ομάδα θα πάρει την πρωτιά. Υπενθυμίζουμε ότι τελευταία αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους. Εκεί λογικά θα κρίνουν τα πάντα. Επειδή είμαστε σήμερα μόνοι, με Νίκο Παπαδόπουλο φυσικά θα μιλήσουμε, έτσι, τηλεφωνικά στη συνέχεια. Ο Παπ δεν λείπει από αυτή την εκπομπή ποτέ. Ούτως ή άλλως εμείς φιλοξενούμενοι είμαστε στην εκπομπή του. Λοιπόν, Μπαλαντέρης, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτά είναι γνωστά από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκινήσαμε. Ναι, έλεγα ότι απόντως Νίκ Παπαδόπουλου θα μιλήσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα ξεμπερδέψουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, θα μιλήσουμε εκτεταμένα για Μουντιάλ. Έχουμε χρωστάμε από την Παρασκευή τους τέσσερις τελευταίους ομίλους, μια μίνι ακτινογραφία. Ας σας πω και εγώ ότι έχω παίξει σε επίπεδο μακροχρόνιων στοιχημάτων για όσους δεν είστε επισκέπτες, παύλα αναγνώστες του betplayer.gr.com και της KingBet κτλ. Θα κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα με ανοιχτές γραμμές. Εντάξει, είμαστε 3-24 ώρα πριν την σέντρα της Πέμπτης. Για ένα μήνα θα χορτάσουμε μπάλα οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι. Για ένα μήνα θα βγάλουν σπηριά οι περισσότερες, όχι όλες, γυναίκες. Γιατί υπάρχουν και μέρες με 4 παιχνίδια. Θα ξεκινάει το πανηγύρι από τις 3 το μεσημέρι και θα πηγαίνει μέχρι τις 11 και το βράδυ. Άμα κάτσε να δεις και τα post-game show και τα λοιπά που τα λένε στο χωριό μου, θα περνάει, θα μπαίνουμε στην επόμενη μέρα. Και άντε τώρα να είναι Σάββατο απόγευμα, να έχει κανένα μάτς της πλάκας, για να μην πω άλλη λέξη που να ξεκινάει και αυτή από π και τελειώνει σε τελικό σίγμα, και να πεις εγώ, αγάπη μου, να σου πεις εγώ
Μπάμπη μου, θα πάμε το βραδάκι θερινό σινεμά, ξέρω εγώ, ή για ποτό με την Σούζη και την Λούση. Και αν τώρα τη πείσω εγώ, αγάπη μου, δεν γίνεται, έχει την νησία Παναμάς. Για πότε φεύγει παντόφλα, σου ξυρίζει το κεφάλι κανονικά. Και άμα είναι τσόκαρο, εντάξει, νοσοκομείο. Άμα φας τσόκαρο στο κεφάλι, φίλε, παθαίνει ζημιά. Δεν έχει, είναι ξύλο μασίφ. Λοιπόν, ωραία θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε για ένα μήνα. Εντάξει, είναι η διοργάνωση που την περιμένουμε βασικά όλος ο πλανήτης, έτσι. Και για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι απλοί ποδοσφαιρόφιλοι, κοινοί θνητοί, για να δούνε. Θα μου πεις πλέον δεν είμαστε στερημένοι από μπάλα. Δηλαδή, τους αστέρες παγκοσμίου κλάση κτλ. Τους βλέπουμε σε εβδομαδιά, να μην πω σε καθημερινή βάση. Αλλά το Μουντιάλ είναι διαφορετικά. Το περιμένουμε εμείς οι απλοί ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε μπαλίτσα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, στο κορυφαίο βέβαια επίπεδο. Να δούμε ωραίες εικόνες από τις κερκίδες με πολλά έτσι, μπαλκόνια κτλ. Και με τα ωραία κορεό πολλών έτσι, οπαδών, κυρίως Λατινοαμερικάνων. Η FIFA το περιμένει για να βγάλει φράγκα, οι Book το περιμένουν για να βγάλουν φράγκα. Εντάξει, σπάνια οι Book μπαίνουν μέσα σε τέτοιες διοργανώσεις, πολύ σπάνια. Βλέπω, ξέρω εγώ, Κλόζε στο Μουντιάλ του 2006 που τον είχαν δώσει με 20 φράγκα απόδοση. Και αν σας πω τότε τι φράγκα είχα πάρει εγώ από τον Κλόζε, καλά, προφανώς δεν είχα πάρει κανένα σπίτι, αλλά στην εταιρεία που έπαιζα τότε, α, το πούμε κιόλας, δεν είναι. Άσε που πλέον δεν ξέρω και κατά πόσο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα η συγκεκριμένη εταιρεία, ή τέλος πάντων πρέπει να δραστηριοποιείται ακόμα, αλλά έχει πέσει αισθητά το πελατολόγιο της, είναι η αλήθεια. Τότε έπαιζα στη William Hill. Λοιπόν, και μου είχε επιτρέψει ο Will Hill να συνδυάσω το Κλόζε πρώτο σκόρ διοργάνωσης 20 πλέον κάπου εκεί πέρα με το Anytime Κλόζε στην πρεμιέρα. Ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ του 6 στη Γερμανία. Γερμανία-Κωνσταρίκα 5-2. Προφανώς έβαλε ο Κλόζε γκολ. Και αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω, που είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο Κλόζε εκείνη την ημέρα της πρεμιέρας του Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία είχε γενέθλια. Όσοι με ακούτε αρκετά χρόνια, ξέρετε ότι κάτι τέτοια, κάτι γενέθλια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι επαιτίους, τις κυνηγάω με σκόρερ κτλ. Και ο Κλόζε είχε βάλει ένα ή δύο γκολ. Ο Λάμ είχε βάλει σίγουρα γκολ, το θυμάμαι, ένα μακρινό. Πάντως είχε λήξει 5-2 το παιχνίδι με γκολ του Κλόζε. Οπότε ξεκινούσες και με γκολ από το πρώτο παιχνίδι για τον τελικό στόχο του πρώτου σκόρου διοργάνωσης. Και έχεις πάρει και τον bonus. 1,70 θυμάμαι ήταν το anytime του Κλόζε σε εκείνο το match. 1,70 ή 1,90. Κάτω από δύο μονάδες σίγουρα. Εντάξει, ήταν και εντός δρασμάτων με την Κώστα Ρίκα, με το λοιμό του ομίλου. Πάντως ήταν εύκολα λεφτά εκείνα του Κλόζε. Αλλά σε τέτοιες οργανώσεις οι Book σπάνια μπαίνουν μέσα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Όσο και αναμενόμενο είναι το τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε φέτος, αν το πάρει το τρόπαιο η Βραζιλία, που είναι το νούμερο φαβορί, και βγει, ας πούμε, ο Μέση, πρώτο σκόρ της οργάνωσης, που είναι νούμερο φαβορί για σκόρερ, θα γίνει το πιο φυσιολογικό, έτσι. Είναι αυτά που έχουν πονταριστεί περισσότερο ανά τον πλανήτη. Είναι όμως πλέον τόσο μεγάλη η διασπορά στοιχημάτων. Σκεφτείτε μόνο τον εαυτό σας. Λοιπόν, αν διαβάσατε το κουπόνι του ΟΠΑΠ ή της εταιρείας στην οποία παίζετε κτλ., πόσα ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνια, από εδώ, πρωτιές ομίλων, πρώτο σκόρ στον όμιλο, πρώτο σκόρ διοργάνωσης, πρώτο σκόρ ομάδας, forecast 1-2, ζευγάρι τελικού, καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα, καλύτερη αφρικανική, από πού θα είναι ο πρώτο σκόρερ, από την Bundesliga θα είναι, ή μάλλον πρώτο σκόρερ Bundesliga. Ξέρω, Λεβαντόφσκι, πρώτο σκόρερ Premier League, λέμε ο Κέιν, πρώτο σκόρερ Primera Division. Είναι τόσα πολλά τα στοιχήματα που μιλάμε για τεράστια διασπορά πονταρίσματος που ό,τι και να βγει, ό,τι και να έρθει, δηλαδή όποιος και να το πάρει, όποιος και να βγει πρώτο σκόρερ, όποιος και να πάρει τη χρυσή μπάλα κτλ. Οι πιο πολλοί θα είναι χαμένοι. Και ο λόγος είναι απλός, αυτό που εξηγώ τώρα, ότι έχουν παίξει τα πάντα. Γι' αυτό και όπως γράφω στην αυριανή KingBet, καλά τα μακροχρόνια, αλλά για χόρταση δεν είναι. Θέλει λίγα στοιχήματα, μελετημένα. Προφανώς μπαίνει και ο παράγοντας έμπνευση μέσα. Αλλά θέλει λίγα και κυρίως μία αντικρουόμενα. Δηλαδή, αν παίξεις 5 νικητές διοργάνωσης, είναι 5 αντικρουόμενα σενάρια. Κορτσάρες και 3-4 πρώτου σκόρου διοργάνωσης. Άλλα 3-4 αντικρουόμενα σενάρια. Και παίξει και κάνα 2-3 combo bets νικητή με πρώτο σκόρο διοργάνωσης, αυτό που το έχουν πολλές εταιρείες, το έχει και ο ΠΑΠ, και μέσα να πέσεις σε μία εκ από τις προβλέψεις σου, θα έχεις χάσει όλες τις υπόλοιπες, οπότε θα πρέπει να είναι τεράστια απόδοση που έχεις πετύχει για να πεις ότι κάτι έβγαλες. Δηλαδή μπορεί να έχεις παίξει τόσα πολλά στοιχήματα που και να πιάσεις ένα, ξέρω εγώ,
στην τελική να είσαι στα λεφτά σου ή να έχει πάρει εγώ αμεληταίο κέρδο ή να έχει μπει και μέσα. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ειδικά όταν μιλάμε για μια χρονιά την φετινή, από αυτή που ερχόμαστε δηλαδή, όπου η συντριπτική πλειονότητα των παικτών του στοιχήματος βγήκανε χαμένοι. Και εγώ λέω: φέτος χαμένος βγήκε. Ευτυχώς κυρίως τον Μάιο μπόρεσα να το μαζέψω κατά πολύ το πράγμα και ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη η χασούρα. Σε κάποια φάση είχα φοβηθεί ότι όντως δεν θα έχω, ρε παιδί μου, μπάτζετ για το Μουντιάλ. Λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, δε, παίρναμε μια εβδομάδα γάλα για τη μικρή. Δεν θα παίξω Μουντιάλ. Τι λέει, ρε φίλε. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι ο μεγάλος κίνδυνος με τα μακροχρόνια στοιχήματα. Έτσι. Εντάξει, το καθημερινό στοίχημα, το κάθε μέρα έχει τους δικούς του άλλους κινδύνους. Που εντάξει, το να παίζεις κάθε μέρα στοίχημα, αν δεν υπάρχουν ντε και καλά επιλογές, καλά, κάθε μέρα να υπάρχουν value bets, αυτό ούτως ή άλλως δεν παίζει σαν σενάριο. Αλλά και εκείνο έχει την δική του επικινδυνότητα. Αλλά είπαμε, με τα μακροχρόνια θέλει μια ρέγουλα. Διάβασμα, προφανώς έμπνευση και καταλήγει σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 βαριά σενάρια. Κοιτάξτε να μην είναι αντικρουόμενα τουλάχιστον τα περισσότερα εξ αυτών και ποντάρεις. Μικρό ποντάρισμα γιατί ούτως άλλως είναι μικρές οι αποδόσεις. Και, τι έγινε, παιδιά, εδώ πέρα. Λοιπόν, σιγά σιγά, έχουμε μηνύματα, αλλά πρώτα θα πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, για τον φίλο τον Κώστα που ρωτάει, όχι φίλε, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν βγάλαμε, ακόμα δεν έχουμε μπει στην ενότητα ρεπορτάζ. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, θα κοιτάξουμε να ξεπετάξουμε τα ρεπορτάζ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ποια ρεπορτάζ τώρα, ο κόσμος για Μουντιάλ θέλει να ακούσει και να μιλήσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που έκανε και μεγάλη μεταγραφή στο Βόλεϊ σήμερα. Θα μιλήσουμε για ρεπορτάζ Άρη με Νίκο Παπαδόπουλο τηλεφωνικά, ο Άρης που παρουσίασε σήμερα τον νέο του προπονητή, τον Πάκο Ερέρα. Βέβαια, ποιος Πάκο Ερέρα, το θέμα σήμερα από Άρη μεριά είναι το βιντεάκι με τον... Στο Instagram το έκανε, πού το έκανε, νομίζω στο Instagram, ο νούμερο 2 τερματοφύλακας Βραζιλίας, γιατί κάποιοι μπερδεύεστε, ο Άλισον Μπέκερ της Ρώμα θα είναι ο βασικός, ο Έντερσον της Σίτι, που είναι στην αποστολή της Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο, έκανε αυτό το ανέβασμα και τα λοιπά, το σύνθημα, χωρίς να το πάρει χαμπάρι, με κράξιμο από πλευράς οπαδών Άρη κατά του ΠΑΟΚ, έγινε σήμερα αυτό που λέμε viral. Θα μιλήσουμε και για ρεπορτάζ Ηρακλή που προσπαθούν έτσι οι άνθρωποι που τρέχουν το διοικητικό και αγωνιστικό κομμάτι του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να βάλουν μια σειρά μέσα στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Και θα ξεπετάξουμε τα ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές και θα αρχίσουμε να μιλάμε για Μουντιάλ. Έχει, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ πράγμα. Αλλά έλεγα ότι είναι μια ιδιαίτερα γεμάτη Δευτέρα, γιατί από ό,τι βλέπω έχει αγωγή, λέει, της Football League κατά τη Super League για λεφτά τα οποία δεν έχουν πάρθει ποτέ από την Football League. Κοντά στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουν καταβληθεί από το 2009. Έχουμε αποβολή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από το Champions League γυναικών την επόμενη αγωνιστική περίοδο, λόγω, λέει, αντικανονικής συμμετοχής μιας αθλήτριας στα περσινά προκριματικά του θεσμού. Δεν πιστεύω να γίνει μούχτη η συγκεκριμένη είδηση από τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο η Ελένη Μπούντου ή ο Δημήτρης Τσομπατζόγλου. Έχουμε φιλικό παιχνίδι σε εξέλιξη. Θα έχουμε τα μηνύματά σας. FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσα στο Facebook στον λογαριασμό μου. Όχι τον τραπεζικό. Αν θέλετε, σας δίνω και τον τραπεζικό. Βάλτε ότι έχετε ευχάριστη ο καθένας. Λοιπόν, Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες double S και Y μετά το K. Το K, Y, L, O, N στο Κυλώνης. Τον χορηγό μας φυσικά να καλησπερίσουμε για απόψε. Ποιος άλλος, ο Παράσχος. Όπως μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης, όπως λέει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, το Σαντιάγο Μπερναμπέου των Ιδραυλικών στην Ολύμπου 90 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Στον Παράσχο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε ανταλλακτικό υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, αξεσουάρ και μπαταρίες μπάνιου, προϊόντα χαλκού και αποχέτευσης, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός και ένας απλός σπίτι νοικοκύρης θα το βρει στον Παράσχο στην Ολύμπου 90 και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli και Wolf. Λοιπόν, μια ματιά. Το Βέλγιο το γύρισε, μόλις σου κράξαμε. Βέλγιο Κωνσταρίκα 2-1 με Mertens και Λουκάκου. Στις γυναίκες προκριματικά Μουντιάλ Ισλανδία-Σλοβενία 2-0. Στη Βίδα Βενεζουέλας, αν Καναροστάκι έχει παίξει, Τσίκο Ντεγκουιάννα, Γκραν Βαλένθια 1-0 ή Τσίκο ή Τσίκο στο 26. Έχουμε και κάτι άλλο τελικά από εδώ και από εκεί. Στην Νορβηγία Τρόμσο Ρόζεμπορκ 2-1. Άσο από το ημίχρονο και στην Βίδα Σουηδίας Βέρναμο Γιόνσεπινγκ 0-1.
Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ξεφύγαμε λίγο κατά 5 σε λίγο λεπτά από τις 10.30 και επιστρέφουμε σε λίγο με τα ρεπορτάζ. Εδώ μας επιστρέφουμε στα 42 λεπτά μετά τις 10, βραδάκι Δευτέρας 11 του Ιούνιου του 2018. Ακούτε πάντα Λίμπερο στους 107,4 στον FM. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θανάση Κυλώνη στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Τρόποι επικοινωνίας FM και όλα τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook, θα τα πούμε αργότερα, και μέσω τηλεφωνικών γραμμών 2310-287-38. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης, κάνοντας αρχή από τον ΠΑΟΚ με την Ελένη Μπούντου πιθανότατα. Στο στοίχημα ελάχιστα παιχνίδια σε εξέλιξη, το φιλικό στη Βρυξέλλες είναι στο ημίχρονο, Βέλγιο Κωνσταρίκα 2-1 προηγήθηκαν οι Κωνσταρικανοί με τον Μπράιαν Ρουίζ, το γύρισαν οι Βέλγοι με τον Μέρτενς και τον Λουκάκου. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών Ισλανδία-Σλοβενία 2-0 στο 86 και υπάρχει ένα μάτς Β' Βενεζουέλας Τσίκο ή Τσίκο ντε Γκουιάννα Γκραν Βαλένθια 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Δεν ξέρω αν έχουμε την Ελένη Μπούντου σε λίγο, όσον ούπο θα την έχουμε. Μετά τις 11.11 και θα μιλήσουμε για Μουντιάλ ως επιτοπλίστων, εκτός αν έχετε άλλες προτιμήσεις. Εμείς ακολουθούμε τις δικές σας επιταγές. Και γενικότερα υπάρχει έτσι θεματάκι σε μια εβδομάδα που ούτως ή άλλως έχει το δικό της θέμα, το πολύ μεγάλο θέμα, την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, το 21ο της ιστορίας Παγκόσμιο Κύπελλο, Μουντιάλ όπως το μάθαμε από μικρά παιδιά. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου το λέει Μουντιάλ. Με ρωτάει χθες, λέει το Μουντιάλ, πότε ξεκινάει. Λέω τι Μουντιάλ, μπαμπά. Όπως οι γιαγιάδες που λένε σαντουίτς, θα πάρει σαντουίτς. Λοιπόν, ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη. Το απόγευμα στις 6 η Σέντρα στο Λουζνίκι της Μόσχας. Η διοργανώτρια Ρωσία, η οποία αποτελεί έτσι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της διοργάνωσης, γιατί ναι, μεν δεν έχει κάτι αμαναμάν σαν ομάδα, κάτι αξιόλογο σαν ομάδα, αλλά είναι η διοργανώτρια, είναι μια τεράστια χώρα με τεράστια παράδοση στον αθλητισμό. Βέβαια, σε επίπεδο εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, πολύ λίγα πράγματα έως ελάχιστα έχει να επιδείξει, αλλά επειδή είναι η οικοδέσποινα του Μουντιάλ, δεν αποκλείται να κάνει μια σχετικά καλή πορεία, καλύτερη του αναμενόμενου τέλος πάντων. Υπενθυμίζουμε ότι η μοναδική οικοδέσποινα Μουντιάλ που δεν κατάφερε να προκριθεί από ομίλους ήταν η Νότια Αφρική το 2010. Όλες οι υπόλοιπες από το 30 και μετά έχουν περάσει στα νοκάουτ παιχνίδια. Αλλά για Μουντιάλ θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ να καλησπερίσουμε την Ελένη Μπούντου. Γεια σου, Ελένη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλά είσαι? Νομίζω, είμαι καλά, αλλά νομίζω τέτοια μέρα έτσι στον απόϊχο, μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, το μπάσκετ είναι, παιδιά, στην επικαιρότητα. Και Νίκο Μοσχοβίτη θα ήταν καλό να βγάλετε. Εγώ θα σας πω τα δικά μου τα ποδοσφαιρικά, γιατί είναι σημαντική η σημερινή μέρα. Γενικώς ήταν σημαντικό το Σαββατοκύριακο για την ομάδα μπάσκετ. Ολοκλήρωσε τη σεζόν. Ιδανικό φινάλε για την ομάδα μπάσκετ. Γεύμα νωρίς το απόγευμα. Αύριο έτσι φεύγουν σιγά σιγά οι ξένοι, αποχαιρετήθηκαν. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ ουσία, ζουμί και ρεπορτάζ το μπασκετικό τμήμα. Αλλά και εμείς έχουμε, και εμείς. Μπορεί η ομάδα να είναι σε mood διακοπών. Ό,τι έχει ο καθένας, Ελένη. Ό,τι έχει ο καθένας. Ό,τι έχει ο καθένας, έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, ό,τι έχει ο καθένας. Ναι. Ευγέννη Χατσερίδη έχουμε στη Θεσσαλονίκη εμείς. Είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Δικεφάλου, ολοκληρώθηκε πριν από μέρες, ανακοινώθηκε, υπήρχε υπογραφή συμβολέων και ανακοίνωση, ωστόσο ο παίκτης δεν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, ξεκουράστηκε μερικές ημέρες στην πατρίδα του και σήμερα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Βεβαίως τον υποδέχτηκε ο Λούμπος Μίχελ και η γη του Ιβάν Σαβίδη, εθεάθηκε στο Μακεδονία Παλάς και κάτω στο γνωστό εστιατόριο του ξενοδοχείου. Εκεί όπου ήταν με τον Γιώργο Σαβίδη, με τον Λούμπος Μίχελ, και είχε έτσι μια πρώτη γνωριμία και με το περιβάλλον του ΠΑΟΚ και με την πόλη σε πολύ καλοκαιρινό mood. Δεν θέλησε να πει πάρα πολλά ο Ευγέννη Χατσερίδης, γιατί υπάρχει έτσι φωτογραφικό υλικό από το γεύμα, γιατί τον συναντήσαμε και εμείς στο Μακεδονία Παλάς. Νομίζω ότι ακόμη ψάχνει τα πατήματά του. Κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ που τον αναγνώρισαν και έσπευσαν κοντά του για να του ευχηθούν έτσι για τον νέο
σταθμό της καριέρας του. Αρκέστηκε σε ευχαριστώ και χαμόγελα, χωρίς πολλά-πολλά. Μαζί του ήταν και ο γνωστός ατζέντης, ο Βαντίμ Σάμπλη, είναι ο γνωστός Ουκρανός ατζέντης, ο οποίος βεβαίως είναι γνωστός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, διατηρεί άψογες σχέσεις με την οικογένεια του Δικεφάλου και βεβαίως με την οικογένεια Σαββίδη. Ουκρανός, έχει και τον Μάτος, έχει και τον Σάχοφ. Αυτά από τον Ευγέννη Χατζαρίδη, ο οποίος είναι εδώ και σιγά σιγά θα ψάξει έτσι και για την διαμονή του, θα κάνει σταδιακά την μετακόμιση για αυτόν και την οικογένειά του. Πήρε μια πρώτη γεύση από την πόλη. Εκτιμώ ότι δεν θα παραμείνει όλο το δεκαήμερο εδώ μέχρι και τις 20 του μήνα που είναι το ραντεβού της ασπρόμαυρης οικογένειας. Θα πάει καμιά Χαλκιδική. Δεν θα κάνει και μια βόλτα Χαλκιδική. Ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν θα γυρίσει και πίσω έτσι να μαζέψει τελευταία πράγματα, να επιστρέψει μια και καλή. Είναι πολλές μέρες για να είσαι 9 μέρες στη Θεσσαλονίκη με τέτοια ζέστη, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει μια στασιμότητα στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, γιατί οι περιπτώσεις των Βέρμπλουμ και Πούκη, νομίζω ότι και ο κόσμος έχει, η αλήθεια είναι, κουραστεί να ακούει τα συγκεκριμένα ονόματα, αλλά όπως έχουμε ξεκαθαρίσει και εμείς, είναι προτεραιότητα για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τόσο Σουηδός όσο και ο Φιλανδός. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις έχουν στη διάθεσή τους. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να κλείσουμε και τα κινητά μας, έτσι. Κατά πόσο πω και είναι διατεθειμένος να δώσει περαιτέρω χρόνο, νομίζω ότι σιγά σιγά θα έχουμε και κάποια οριστική απόφαση για το αν θα προχωρήσουν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ή όχι. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά όσο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, τόσο βγαίνουν στην επιφάνεια οι εναλλακτικές λύσεις του ΠΑΟΚ. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες φορές εδώ μαζί παρέα, ότι ναι μεν είναι συγκεκριμένο το πλάνο, ναι μεν είναι συγκεκριμένοι οι μεταγραφικοί στόχοι για τον ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις και για τον Πούκη και για τον Βέρμπλουμ. Δεν υπήρχε κινητικότητα για τις εναλλακτικές λύσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ στόχευε, περίμενε τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα ονόματα. Ένα από αυτά είναι και του Τσούμπα Ακπόμ, έτσι. Πρόκειται για 23χρονο, 22 στα 23 η αλήθεια είναι, νεαρό επιθετικό, Άγγλος επιθετικός, αλλά με καταγωγή από την Νιγηρία. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το συγκεκριμένο κάτι όνομα. Κάτι μου λέει το όνομα, ναι. Arsenal. Arsenal, ναι. Βεβαίως. Να ξέρεις, είμαι μόνος στο στούντιο, οπότε μπορείς να μου μιλάς στον ελληνικό. Α, ωραία, ωραία. Θανάση, σε αφήσανε μόνος σου. Εντάξει, δεν μάσαμε. Θα μιλήσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο στη συνέχεια, τηλεφωνικά. Ήταν εδώ το απόγευμα, έκανε ρεύμα. Ήταν εκεί απόγευμα, η αλήθεια είναι ότι ναι, θα τον ακούσει τηλεφωνικά. Arsenal λοιπόν, αλλά σίγουρα τον ξέρουν πάρα πολύ καλά ο Στέλιος Κίτσιου και ο Χάρης Χαρίσης, γιατί το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Saint-Truiden και στο Βέλγιο, οπότε συνυπήρξε, ήταν συμπαίκτης με τους δύο άσους του ΠΑΟΚ, τους δύο δανεικούς ποδοσφαιριστές. Έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές ομάδες, σε συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 40 συμμετοχές που το έχω εδώ μπροστά μου, με το εθνόσημο, με την μικρή, έτσι, Εθνική Αγγλίας. Έχει σημειώσει 18 γκολ, έχει πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες στο βιογραφικό του ως πέρασμα, η αλήθεια είναι, γιατί στα 22 του δεν έχει προλάβει ακόμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει προοπτική, ένας ποδοσφαιριστής με μεταπολιτική αξία. Αυτό βλέπουν στον ΠΑΟΚ και γι' αυτό κιόλας τον έχουν στα ραντάρ τους, για έναν παίκτη ο οποίος θα βρει χρόνο, θα βρει ρόλο και ενδεχομένως θα φέρει και κάποια χρήματα αύριο μεθαύριο, έτσι, έχοντας καλή μεταπολιτική αξία στα ταμεία του Δικεφάλου. Άγγλος επιθετικός λοιπόν, με καταγωγή από την Νιγηρία, είναι ένα από τα ονόματα τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια και είδαν το φως της δημοσιότητας, ως εναλλακτικές λύσεις βεβαίως, ως εναλλακτική λύση κυρίως του Φιλανδού, του Τέμου Πούκη, για τον οποίο δεν υπάρχει για την ώρα κάποια εξέλιξη. Εκείνο το οποίο διαβάζουμε έτσι και μας χαροποιεί ιδιαίτερως είναι για τον Γκόικο Τσίμιροτ, γιατί βλέπουμε ότι οι μετοχές του εκτινάσονται και τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι αποχαιρετά μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα την Σταντάρ Λιέγης. Θυμίζουμε ότι το Γενάρη έφυγε από τον ΠΑΟΚ με προορισμό την Σταντάρ Λιέγης και φαίνεται ότι οδηγείται στην Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα την Αλ Αχλή, έτσι.
η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες την πρόσληψη του Ζεσούς στον πάγκο. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν οι Άραβες, η μεταγραφή είναι τελειωμένη, οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες μέρες ο Τσίμηρο να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Άλαχλη με τρελά λεφτά, τρελό κασέ, εξαργυρώνει έτσι μια πάρα πολύ σταθερή πορεία στα 2,5 χρόνια που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και βεβαίως ένα εξάμηνο στα Ντάρι Λιέγης. Και φαίνεται ότι θα δει τα νούμερά του και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του να εκτινάσονται. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο να προσθέσουμε. Υπάρχει και μια συνέντευξη του Ρέι στην Αργεντινή. Μιλάει για το πρωτάθλημα, για τα όσα έγιναν και στέρισαν από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, για το πώς ήταν η προσαρμογή του στην Ελλάδα. Μιλάει βεβαίως με άκρος κολακευτικά λόγια για τους ανθρώπους του Δικεφάλου και το πόσο τον βοήθησαν να ενταχθεί, να ενσωματωθεί και στα αποδυτήρια, γιατί όπως ιδίως χαρακτηριστικά σημείωσε, μιλούν 5 διαφορετικές γλώσσες μέσα στα αποδυτήρια, αλλά με βοήθησαν πολύ να ενσωματωθώ. Βέβαια ξεκίνησα και εγώ ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών, οπότε τώρα θεωρώ ότι επικοινωνούμε καλά. Μιλάει βεβαίως για το τι έγινε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, για τη διακοπή του παιχνιδιού και βεβαίως για την αγαπημένη του ομάδα που είναι και συνεχίζει να είναι βεβαίως η Γοδόη. Από εκεί και πέρα οι παπαράτσι στην Ρουμανία κυνηγούν πάρα πολύ τον Λουτσέσκου, ιδιαίτερα όταν έτσι περνάει στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, όταν είναι μαζί με το εγγόνι του. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά και νομίζω ότι δεν θα είναι και τελευταία. Τον είδαμε έτσι να πρωταγωνιστεί σε φωτογραφικό υλικό, σε φωτογραφικό ρεπορτάζ, έχοντας το καρότσι της εγγονής του, μαζί με την κόρη του βεβαίως και τον γαμπρό του. Είναι τις στιγμές χαλάρωσης και ανάκτησης δυνάμεων για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος σε συνέντευξη του βεβαίως στην Φόρτσα δεν θέλησε να μπει στα διάφορα ονόματα που κυκλοφορούν και παίζουν για τον Δικέφαλο. Αρκέστηκε να πει πως η προτεραιότητα για εκείνον είναι η βελτίωση και η εξέλιξη της ομάδας. Μάλιστα χαρακτηριστικά μέσα λέει ότι αν μη ζητούσαν ένα μόνο πράγμα θα ήταν η διατήρηση της αυτούσια της ομάδας. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά στο πώς σκέφτεται ο προπονητής, αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, για την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα και ο σύλλογος στο φετινό καλοκαίρι. Όχι πολλές αλλαγές, 2 με 3 πινελιές οι οποίες θα καλύψουν κάποια κενά, θα καλύψουν κάποιες αδυναμίες, και από εκεί και πέρα το βασικό είναι η διατήρηση του κορμού. Και τώρα που λέμε διατήρηση του κορμού, δεν γίνεται να μην σταθούμε στους Τούρκους και στα όσα σημειώνουν για τον Κάμπος. Θα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι οι Τούρκοι έχουν στοχεύσει και συγκεκριμένα η Αλάνιασπορ έχει στοχεύσει στον Τζάλμα Κάμπος. Φαίνεται ότι έχουν ανοίξει διάβολο επικοινωνίας, τουλάχιστον βάσει δημοσιευμάτων, με τον ατζέντη του. Μιλούν για μια έτσι προσυμφωνία, για μια καλή επικοινωνία, να το πω εγώ, με τον εκπρόσωπό του. Είναι κομβικό το σημείο, γιατί από τη μία το συμβόλαιο του Κάμπος ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και από την άλλη οι Τούρκοι του δίνουν ένα συμβόλαιο με προοπτική τριετίας, ενδεχομένως κάποια χρήματα που του εξασφαλίζουν σε αυτή την ηλικία αυτά που ψάχνει. Σήμερα υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή της Αλάνιασπορ, έτσι, ο οποίος ξεκάθαρα, ο Μπακάλ, δηλώνει ότι θέλουμε τον Τζάλμα Κάμπος που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ. Μένει όμως να δούμε αν το συγκεκριμένο ενδιαφέρον μετουσιωθεί βεβαίως και σε συγκεκριμένη πρόταση προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μέχρι πρότινος σημείωναν ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν έχει έρθει από πλευράς Τούρκων κάτι επίσημο για τον Τζάλμα Κάμπος. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι διαβάζω, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι, ποδοσφαιρική, αποβλήθηκε από το επόμενο Champions League, λόγω, ναι, αντικανονικής συμμετοχής παίκτριάς της. Ναι, ακριβώς. Βγήκε και η ανακοίνωση από πλευράς ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, αποβάλλεται βεβαίως από το πρωτάθλημα. Ναι, δεν γίνεται γνωστό το όνομα της αθλητρίας, αλλά εντάξει, μικρή σημασία έχει αυτό που η ουσία είναι η ποινή. Ναι. Ήταν ένα αυτογκόλ, έτσι, μια γκάφα των ανθρώπων του Δικεφάλου να δηλωθεί παίκτρια που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Προφανώς οι ομάδες που είχαν ένομο συμφέρον, νομίζω μια ομάδα από την Αλβανία, δεν κάνω λάθος, κυνήγησε την υπόθεση, δικαιώθηκε
και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ απόλυσε την ευρωπαϊκή συμμετοχή που εξασφάλισε λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, έτσι. Μάλιστα. Γιατί σε ένα παιχνίδι το οποίο κέρδισε με 8-0, ναι, έτσι, ναι, ναι, σημειώθηκε η συγκεκριμένη γκάφα. Μέσα από την αυτοκριτική που σημειώνει και ΑΣ ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να βελτιωθούμε, έτσι. Σωστά. Και βεβαίως ο στόχος είναι η επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σε άλλο τμήμα, βέβαια. Αλλά... Και με το Ηλιά Σουλουκάτου τι έχει γίνει με τη Μακάπη Τελ Αβίβ παλιότερα, το σκηνικό. Μα, ενώ ο Βολεϊκός ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη μεταγραφή, πήρε τον Τζούριτς, ο οποίος είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας Βοσνίας, Σερβίας, τι κάπου εκεί από... Το θέμα δεν είναι η βόμβα Τζούριτς, το θέμα είναι τα λεφτά που έπαιρνε ο Τζούρις, έτσι. Εντάξει, μιλάμε για έναν παίκτη με τρελό κασέ, έναν παίκτη που έλεγες ότι δύσκολα θα επιλέξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και όμως ο ΠΑΟΚ ενεργοποίησε την βόμβα, ανακοίνωσε βεβαίως την συνεργασία της με τον Δημήτρη, πώς τον αποκαλούν τέλος πάντων. Ναι, και Μήτρα τον φωνάζουν, από τον Δημήτρα λογικά. Ναι. Αγωνίζεται βεβαίως στη θέση του διαγώνιου για όσους δεν το ξέρουν. Και από την νέα σεζόν, από την ερχόμενη σεζόν, θα φοράει βεβαίως τη φανέλα του δικεφάλου στο στήθος. Μιλάμε για ένα πλούσιο βιογραφικό με πρωταθλήματα, κύπελα, πολύ μεγάλο όνομα στο βόλι. Ο ΠΑΟΚ απασφάλισε και βεβαίως η πρώτη μεταγραφική του κίνηση για το καλοκαίρι είναι ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου. Για να κλείσουμε εκεί που το αφήσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Από ό,τι διαβάζω τώρα, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός στο βόλι δεν θα παίξει το Champions League. Ζήτησε από μόνος του από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να συμμετάσχει στην δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, στο SEV Cup, κρίνοντας ότι δεν τον συμφέρει οικονομικά η συμμετοχή του στο Champions League. Και την θέση του θα πάρει ο κυπελούχος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα παίξει στο Champions League ο ΠΑΟΚ. Και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο Champions League, ο φιναλίστ του κυπέλου Ηρακλής θα παίξει στο Challenge Cup. Λοιπόν, αυτά από βόλεϊ μεριά. Τώρα για ρεπορτάζ Ζάρη, θα πάμε μετά την επιστροφή μας από το διάλειμμα. Την ώρα που ο Ρωμέλο Λουκάκου πετυχαίνει και δεύτερο προσωπικό γκολ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο Κωνσταρίκα 3-1 στο 50, στο 53 είμαστε τώρα. Το Βέλγιο που έχει προχωρήσει και σε κάποιες αλλαγές ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Λοιπόν, οπότε θα το κάνουμε έτσι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με Νίκο Παδόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη και κυρίως τα όσα υπόθηκαν στη σημερινή παρουσίαση του Πάκο Ερέρα στους εκπροσώπους του τύπου. Θα μιλήσουμε και για ρεπορτάζ Ηρακλή και έτσι όπως το κόβω για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Χρωστάω από την Παρασκευή μια μικρή ανάλυση των τεσσάρων τελευταίων ομίλων του Μουντιάλ και ό,τι άλλο έτσι προκύψει από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Θα το δούμε μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook. Αργότερα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-38, αλλά προς τιμή πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βασίλη Καβαδία, όσο παράξενο και να σου ακούγεται, με αυτό το κομμάτι πάντα να τριχιάζω το φίλο, δεν ξέρω γιατί. Δεν κάνω πλάκα. Είναι έτσι πολύ, ακούγεται πολύ ευχάριστα. Έτσι δεν είναι. Δεν συμφωνείς? Δεν ξέρω, αυτό προκύπτει έτσι, παιδί μου. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα στη ζωή που μας κάνουν έτσι τέτοιο. Μου ξυπνά βασικά ευχάριστες αναμνήσεις. Καλοκαιρινές. Είναι καθαρά καλοκαιρινό κομμάτι και έχει και έναν ποδοσφαιρικό ρυθμό, μπορώ να πω. Είναι έτσι, σε βάζει λίγο σε κλίμα Μουντιάλ, ας πούμε. Ναι, λόγω Βρετανίλες, αν και επαναλαμβάνουμε, είναι η Σεντ Ετιέν, έτσι. Είναι ένα αγγλικό συγκρότημα με γαλλικό όνομα. Δώσ' το λίγο. Όση ώρα θα καλούμε και Νίκο Παδόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Στο 64 στις Βρυξέλλες δεν έχει αλλάξει κάτι. Βέλγιο Κωνσταρίκα 3-1 με τα δύο γκολ του Λουκάκου και ένα του Μέρτενς. Υπενθυμίζουμε ότι η Κωνσταρίκα είχε προηγηθεί με τον Μπράιαν Ρουίζ. Αφήνουμε τα του Μουντιάλ για λίγο στην άκρη και πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Να καλησπερίσουμε τον γίγαντα Νίκο Παδόπουλο που μας άφησε και σήμερα μόνος. Δεν πειράζει όμως, είναι για ιερό σκοπό. Γεια σου, Νικόλα.
Αδελφέ μου. Τι κάνεις, brother. Έχουν αντιληφθεί την επιτυχία μας στη βραδινή ζώνη και έχουν βαλθεί να μας χωρίσουν. Ναι, ναι, ναι. Τι πόλεμος αυτός που δεχόμεθα. Ανελέητος πόλεμος. Πάντα αγώθεν. Νομίζω ότι στο τέλος θα ιτηθούμε. Θα κερδίσουμε, φίλε, θα κερδίσουμε. Ο επιμένων νικά. Ναι. Τι γίνεται? Καλά. Καλά. Πού είσαι, για ποτάκι είσαι τώρα? Όχι, 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 όχι. Εξωτική Περαιά σε πετυχαίνω ή... Εξωτική, εξωτική, εξωτική. Πολύ εξωτική Περαιά. Πολύ εξωτικό κουνούπι. Καλά, το κουνούπι παίζει, εντάξει, νομίζω και εδώ στο κέντρο έχει κουνούπια. Τι γίνεται? Τι να γίνει, καλά μου, ρε. Ήταν μια πολύ γεμάτη Δευτέρα, είχε πολλά πράγματα. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ομάδες, από Μουντιάλ μέχρι Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή. Κοίτα, γενικά από εδώ, από εκεί, μεταγραφές. Μετά από δύο χαλαρές εβδομάδες, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πάλι σε πιο έντονους ρυθμούς και σε επίπεδο συλλόγων και αναφέρουμε στις ομάδες πόλης μας και φυσικά το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη. Θα έχουμε γενικότερα πολλά να ασχολούμαστε από εδώ και πέρα. Ενώ το Βέλγιο κάνει το 4-1 κοντά στην Κωστάρικα. Το Βέλγιο? Το Βέλγιο, ναι, τελευταίο του φιλικό. Με Μίτσι Μπατσουαγί. Μάλιστα. Στα φιλικά μια χαρά θα πάει στο Μουντιάλ. Μπορεί να κάνει κανένα τσάφ και να περάσει τον όμιλο. Όχι, εντάξει, τον όμιλο δεν γίνεται να τον περάσει. Λέει, και να θέλει το Βέλγιο, δεν γίνεται να τον περάσει τον όμιλο. Με Αγγλία, εντάξει, η Αγγλία θα περάσει. Με Τινησία και Παναμά μαζί του. Εγώ το ξαναπεί, νομίζω ότι ίσως είναι η ώρα που το Βέλγιο έχει την ευκαιρία με μια πιο έμπειρη γενιά ποδοσφαιριστών. Να το πάρει, λες? Όχι να το πάρει. Εντάξει, να το πάρει θα είναι. Καλά, θα είναι. Δεν το έλεγα θαύμα, γιατί. Όχι, θαύμα, ναι, ναι, εντάξει, τώρα... αλλά θα είναι μεγάλη έκπληξη αν το πάρει. Κλάσεις, ναι, αλλά ναι. Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη και τελικό να φτάσει, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Και θα νομίζω ότι αν φτάσει με τελικά θα είναι επιτυχία, δηλαδή. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάω, εννοείται. Να το δουν λίγο έτσι πιο σοβαρά και να κάνουν μια πολύ καλή πορεία. Μια πορεία που ανταποκρίνεται και στο ταλέντο και στην ποιότητα που έχουν σαν ομάδα. Ναι, όντως. Αυτό είναι το ζήτημα για το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν έχει παίξει ποτέ τελικό, φίλε. Μέχρι που έχει φτάσει. Νομίζω το ταβάνι του είναι τρίτη θέση. Α, έχει φτάσει. Ναι, πρέπει να έχει φτάσει ημιτελικά. Ναι, ξέρεις τι, πρέπει να έχει παίξει ημιτελικά σχετικά πρόσφατα στο Μουντιάλ του 86 που το πήρε η Αργεντινή στο Μεξικό. Έχει, και αυτό δεν είναι. Ναι, είχε τότε, και τότε έχει καλή φουρνιά. Με Σίφο, Γιάν Κέλεμανς, Πφαφ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε με τους τρικολόρ, θα τους τα έχουμε δει. Τρικολόρ, ναι, με τους τρικολόρ της Ευρώπης ή τους τρικολόρ της Λατινικής Αμερικής. Γιατί και την Κολομβία τρικολόρ τους λένε. Της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Τας Ευρώπας. Τας Ευρώπας και πρώτο σκόρερ διοργάνωση Γκρισμάν. Γκρισμάν, ναι. Εγώ να σου πω, μια και τώρα κάνεις ανοίγεις την κουβέντα και Γκρισμάν είχα ποντάρει από την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα ψήθηκα για πόντρα και στον Νεϊμάρ. Στον Νεϊμάρ. Ναι, γιατί τον είδα, φίλε, να έχει επιστρέψει ο Ρεξάτος. Εντάξει, παίζει στο νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση. Είναι η Βραζιλία, όπως για να το κάνουμε, είναι νούμερο ένα φαβορί. Και σαν να τον κόβω ότι κάτι έτσι έχει αποθυμένο από το περασμένο Μουντιάλ που, αν θυμάσαι καλά, δεν το έβγαλε όλο το τουρνουά, έτσι. Τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Κολομβία και δεν είχε παίξει, ας πούμε, στην Εφτάρα από την Γερμανία. Δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του σε τελικό κτλ. Και στην κατάκτηση. Και εντάξει, είναι, ρε φίλε, είναι ο απόλυτο στάρ τη εθνική Βραζιλία. Δεν μπορεί να τον ξεγράψει. Εκτελεί πέναλτι στη μένα, φορμαρισμένο. Δηλαδή γύρισε πολύ φορτσάτος από τον τραυματισμό του. Εντάξει, θα δούμε. Και πληρώνει 11. Καλό. Ναι, δεν είναι να πεις κανένα 6-7. Τι είναι ο ποσοστό. Για Νεϊμάρ πάντα έτσι. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα του Άριος. Τον Έντερσον της Μάτσερ Σίτι, τον είδες τι έκανε? Τον είδα, ρε φίλε. Αυτό πώς το έκανε, ρε φίλε. Αυτό και να το θέλεις δεν γίνεται. Άνοιξε την αυτός, πόρτα. Αυτός, φίλε, έφερε τα πάνω κάτω. Άνοιξε την πόρτα σε Άρη ο Έντερσον. Πού να ξέρω τώρα ο Έντερσον, όταν επέλεγε το κομμάτι αυτό στο. Πού στο Instagram το ανέβασε? Ναι. Ότι από την μακρινή Ρωσία και λίγες ώρες πριν το Μουντιάλ θα βάλει τέτοια φυτίλια σε μια πόλη της Ελλάδας στην κόντρα μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Και μπασκετικό σύνθημα κιόλας, δηλαδή. Ναι, σωστά, αυτό είναι μπασκετικό. Ναι, 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 σωστά. Είναι και μπασκετικό. Ναι, ναι. Μπράβο, τσακαλάκι. Super 3 Rio de Janeiro. Αυτός να πούμε ότι δεν είναι ο βασικός στη Βραζιλία, αυτός είναι ο νούμερο 2. Ο Άλισον δεν είναι. Ναι, ο Άλισον Μπέκερ της Ρώμα είναι ο βασικός, ναι. Ναι. Να πάμε να σοβαρευτούμε και να πάμε και στα... Για να πάμε, για βάλει το μανδύα σου. Να βάλω τον δημοσιογραφικό μανδύα, ναι, για να πάμε στα Τουάριο που
σήμερα φυσικά μονοπόλησε η παρουσίαση του Πάκου Ερέρα μαζί με τον συνεργάτη του, τον Τέλμον Ντε Αντρές, και οι πρώτες δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού. Δεν το έλεγα δηλώσεις, συνέντευξη θα το χαρακτήριζα, γιατί κράτησε μια ώρα η παρουσίαση του Καταλανού προπονητή του Άρη, ο οποίος σαν ένα γενικό πρώτο σχόλιο θα έλεγα ότι είπε αυτά τα οποία ήθελε και απέφυγε να πει αυτά τα οποία θέλαμε εμείς. Δηλαδή εγώ θα το χαρακτήριζα και κάπως διαβασμένο και κάπως ψηλιασμένο, ναι, σε αυτή την πρώτη τοποθέτηση ενώπιον των εκπροσώπων του τύπου και φυσικά και προς τον κόσμο της ομάδας, γιατί δεν μίλησε με λεπτομέρειες πάνω στα ζητήματα στα οποία περιμέναμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον τον τοποθέτηση, και αναφέρομαι στο μεταγραφικό αλλά και, και στην υπόθεση που λέγεται ξεκαρτάρισμα ρόστερ. Απέφυγε να μιλήσει με ονόματα, απέφυγε να πει ότι έχει καταλήξει κάπου, έκανε τις τρίμπλες του στα συγκεκριμένα ζητήματα και κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα λίγα λόγια πάνω σε αυτά τα θέματα. Απ' την άλλη όμως μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει ότι δεν είναι ίσως ακόμα έτοιμος, ναι, για να πει κάτι. Καλά, αυτό σίγουρα, αυτό σίγουρα παίζει. Εντάξει, έχει 24 ώρα στην πόλη. Ναι, έχει 24 ώρα στην πόλη, αλλά τουλάχιστον πάνω στο κομμάτι των παραμονών και των αποχωρήσεων μελετάει την ομάδα εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Έχει δηλαδή μια εικόνα για το ρόστερ. Εγώ από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει αποφασίσει για κάποιους ποδοσφαιριστές ότι θα τους κρατήσει, αλλά μέχρι να τελειώσει με όλους και να κάνει την, και να σηματοποιηθεί η τελική του λίστα με τις διηγήσεις του, δεν θα πει κάτι παραπάνω. Και δεν θα βγει και κάτι παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Γιατί το ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα δεν σημαίνει πως δεν έχει αποφασίσει για κανέναν από τους 11, 12, 13 περίπου τους φαιριστές που θα κρατήσει. Σίγουρα σε κάποιους έχει κατασταλάξει. Μία περίπτωση που είναι γνωστή είναι του Σόουζα. Γιατί ο Άρης δεν θα προχωρούσε την ανανέωση του Πορτογάλου αν δεν είχε πρώτα καρυπίδηση σύμφωνη γνώμη του Ερέρα. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον μερικά 24 ώρα ακόμα για το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και για το κομμάτι των μεταγραφών. Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, ψάχνει παίχτες, το είπε και ο ίδιος ότι αναζητώ και είμαι σε επαφές με πολλούς ανθρώπους στην Ισπανία για να φέρω παίχτες υψηλού επίπεδου. Αν δεν καταφέρω κάτι τέτοιο, τότε θα κοιτάξω πιο χαμηλό επίπεδο παίχτες. Ψάχνει το καλύτερο δυνατό και τόσο στο κομμάτι των παραμονών όσο και στο κομμάτι των μεταγραφών προσπαθεί να περιορίσει αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και το είπε και ο ίδιος σήμερα. Προσπαθεί να περιορίσει το λάθος. Δηλαδή θέλει, ναι, να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Θέλει να ψάξει κάθε περίπτωση, είτε παίχτη του υπάρχοντος ρόστερ είτε παίχτη που είναι να έρθει, από όλες τις πλευρές, προκειμένου να είναι 100% σίγουρος, γιατί θα πάει να εφαρμόσει ένα μοντέλο ποδοσφαίρου που χρειάζεται και τα κατάλληλα εργαλεία, τους κατάλληλους παίχτες για να το κάνει. Ένα μοντέλο ποδοσφαίρου και ένα στυλ παιχνιδιού που δεν είναι εύκολο και θέλει αρκετό χρόνο για να το περάσει στην ομάδα. Άρα θέλει να κάνει και τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Βέβαια το γεγονός ότι για το κομμάτι των ανανεώσεων έβαλε κάπου εκεί μέσα και το όνομα του Θόδωρου Καρυπίδη, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο αγωνιστικά τα κριτήρια με βάση τα οποία θα κάνει είναι κυρίως αγωνιστικά φυσικά, αλλά ειδικά με τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος δεν υπολογίζει, είτε μένουν ελεύθεροι είτε δεσμεύονται με συμβόλαιο, και κυρίως όσοι δεσμεύονται με συμβόλαιο, μπαίνει στη μέση και το οικονομικό. Δηλαδή τακτοποίηση οφειλών που υπάρχουν προς τους παίκτες και είναι γνωστό, και σε περίπτωση που δεν υπολογίζει κάποιο παίκτη που έχει συμβόλαιο και του χρόνου, πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή με μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ναι. Γι' αυτό φαντάζομαι εγώ ότι έβαλε στην εξίσωση και το όνομα του Θόδωρου Καρυπίδη, αλλιώς δεν θα το έκανε. Όσον αφορά την περίπτωση του Ραούλ Μπράβο, για την οποία επίσης ρωτήθηκε, είπε ότι ούτε και ο ίδιος ξέρει αν τελικά θα είναι στην ομάδα. Άρα
δεν μπορεί να ξέρει και το ρόλο που θα έχει. Άρα αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι η παρουσία του Ραούλ Μπράβο ακόμα παίζεται. Όπως παίζεται και το κομμάτι της ενίσχυσης από την δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Είπε ότι μιλάει συχνά με τον Βαλβέρδε. Είπε ότι είναι φίλοι άλλωστε. Μιλάνε 2-3 φορές το μήνα. Άφησαν στο δεχόμενο Άρη να ενισχυθεί από τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι μια ομάδα η οποία υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία φέτος. Άρα αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν κάνουν όλοι ποδοσφαιριστές για τον Άρη. Θα αξιολογήσουμε τις περιπτώσεις που έχουμε ξεχωρίσει και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Πάντως, αν και ο χρόνος πιέζει, φαίνεται ο ίδιος ότι δεν τον απασχολεί και το είπε κιόλας ότι δεν νιώθω πίεση, δεν νιώθω άγχος, έχουμε χρόνο και ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους και όπως πρέπει. Εντάξει, για μένα τουλάχιστον και για τους περισσότερους, το κομμάτι των ανανεώσεων ο Άρης έπρεπε, αν όχι στο 100%, σε ένα ποσοστό 80-90% να το έχει ξεκαθαρίσει. Γιατί πλησιάζουμε τα μέσα Ιούνιου. Είναι πιθανό να έχουμε και εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα καθυστερήσουν αυτές λόγω του ταξιδιού του Καρυπίδη αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να θέλετε με τον Παπαδόπουλο και τον Νικσακίεβιτς. Πάντως έβγαλε μια αισιοδοξία, έβγαλε μια ηρεμία. Φαίνεται να ξέρει που έχει έρθει, γιατί όταν ρωτήθηκε για παράδειγμα για μεταγραφές και αν μπορεί να πει κάποιο όνομα, το είπε και ο ίδιος ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγει κάποιο όνομα για επικοινωνιακούς λόγους. Αλλά απέφυγε να μιλήσει συγκεκριμένα, πέραν της περίπτωσης του Αρνάη, για τον οποίο υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τον προηγούμενο καιρό, αλλά ο Εράριο ήταν ξεκάθαρος και δεν υπάρχει πρόσφατα και ποδοσφαιριστής, γιατί προέρχεται από τραυματισμό, χρειάζεται ακόμα αρκετό διάστημα μέχρι να επανέλθει, άρα δεν υπολογίζουμε και δεν είναι στα πλάνα μας για τη νέα χρονιά ο μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα Μπε. Τώρα κατά τα άλλα, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία που μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Είπε ότι θα φέρει έναν ακόμα άνθρωπο που θα στελεχώσει το τεχνικό team. Ο γυμναστής ο Τέλμοντε Αντρές θα είναι ο μοναδικός Ισπανός. Θα παραμείνει αυτό που ήταν βέβαια πάνω κάτω γνωστό το τελευταίο διάστημα ο προπονητής θεματοφυλάκων Αντώνης Ολικούρης. Και θα γίνει ακόμα μια προσθήκη, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι Ισπανού ή αν θα είναι Έλληνα. Πάντως αυτό που είπε, μάλλον θα πάμε, ίσως πάμε σε μια επιλογή ανθρώπου που μπορεί να μην είναι Έλληνας, αλλά να γνωρίζει πολύ καλά τον Άρη. Γιατί επειδή θέλω έναν άνθρωπο που να ξέρει από Άρη και να νιώθει από Άρη. Και να μπορεί να μου πει 2-3 πράγματα παραπάνω σε κάποια ζητήματα. Ναι. Άρα μπορεί, ξαναλέω, μπορεί να μην είναι Έλληνας απαραίτητα, μπορεί να είναι κάποιος ξένος που να έχει φυτεύσει στο παρελθόν στον σύλλογο. Μάλιστα. Αυτά. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε. Εντάξει, θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Okay. Οι πληροφορίες είναι η αλήθεια ότι βγαίνουμε το σταγονόμετρο από την ΠΑΕ. Γι' αυτό όσοι έχουν παρατηρήσει έχουν μειωθεί πολύ και τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω και αναφέρομαι στα ονόματα που ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Γιατί τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, στην περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που έχει προκύψει από χθες μετά από κάτι δημοσιεύματα στην Αθήνα, με του Χαβηρός, όσο ξέρω εγώ δεν ισχύει και δεν υπάρχει θέμα απόκτησής του. Είναι άλλωστε και ένας παίχτης που τον θέλει Σαραγώσα και δεν νομίζω να την αφήσει για να έρθει στην Ελλάδα και τον Άρη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις και εσύ το συγκεκριμένο κιόλας. Διάξει να πει το όνομα. Χαβηρός. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι σε... Ναι, εντάξει, ακούστηκε και η περίπτωση του... Καλά, δεν την παρακολουθώ. Και τη Σεγούντα Ντιβιζιόν δεν την παρακολουθώ σχεδόν καθόλου τα τελευταία χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Οπότε δεν λέει και κάτι που δεν το ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, είναι σίγουρα. Ακούστηκε το όνομα του Μαδρία, το οποίο είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει σίγουρα, αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε στην Ριέκα, νομίζω ότι όπως και ο Γιαννιώτας, έχει ως προτεραιότητα το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα και νομίζω από τον Ιούλιο και μετά, αν δεν έχει βρει ακόμα ομάδα, απασχολήσει
ξανά τον Άρη, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για να καταλήξει και ο Ερέρα σε κάποιες περιπτώσεις παικτών. Έχει ονόματα στη λίστα του, έχει ξεχωρίσει σίγουρα κάποιους ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν ανέφερε ονόματα δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καλά, και την ερευνά εντάξει. του. Ναι, εντάξει, απλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι, και το λέω με καλό τρόπο, δεν φαίνεται να έχει διάθεση να παίξει το παιχνίδι των media. Ναι. Να ναι, ρε, πω, ο άνθρωπος τη δουλειά του κοίτα να κάνει. Και να ενισχύσει την ονοματολογία. Εντάξει, εντάξει, ναι, από τη μία αυτό εμάς μπορεί να μας βοηθάει στη δουλειά μας. Ο καθένας τη δουλειά του κοιτάει. Τι θα κοιτάξει, ναι, τους ρεπόρτερ, την πάτη θα κοιτάξει. Ναι. Και καλά κάνει. Ναι, αλλά από την άλλη, εμένα μου δείχνει ένα σοβαρό άνθρωπο με τριμμένο στα λόγια του που ξέρει τι να πει και ξέρει τι δεν πρέπει να πει. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη, που λέει ο Καναστόπουλος. Εντάξει, σωστό. Σωστό κι αυτό. Ο Νίκος Αναστόπουλος. Βέβαια, ρε φίλε. Έτσι σε αφήνα. Καλά, ναι, όχι, δεν θα τον έβαζε στη συζήτηση το συγκεκριμένο. Σε άλλα νέα, γενικότερα, επειδή βρεθήκαμε σήμερα και στο Βικελίδης, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που βγάζουν οι φίλοι του Άρη. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το ξύλωμα του Χλωοτάπητα. Δηλαδή, μόνο σε ένα-δύο σημεία εντοπίζεις πράσινο. Το γήπεδο, είναι χώμα, Είναι χώμα εντελώς, δεν είναι όλο σκαμμένο. Προχωράει η διαδικασία για την αντικατάσταση. Οι άνθρωποι του Άρη, αυτό που λένε, ότι θα προλάβουν να το έχουν έτοιμο για το φιλικό με την ΑΕΦ στις 25 Ιουλίου. Όσον αφορά την προετοιμασία, επειδή αναφέρθηκε και σε αυτήν ο Ερέρα, δεν είπε συγκεκριμένα ημερομηνίες, αλλά επιβεβαίωσε αυτό το οποίο λέμε και εμείς στο τελευταίο διάστημα, ότι το πρώτο στάδιο θα γίνει στην Ελλάδα και στο βουνό, όπως είπε, στο Βέρμιο. Και το δεύτερο και βασικό στάδιο θα διεξαχθεί στην Ολλάνδα, όπως την είπε. Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία 7 με 10 μέρες υπό τα βρυθήματα εκεί πέρα, και στόχος δικός του είναι να δώσει και 3-4 φιλικά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Okay, είπαμε ότι άλλο ο Καρυπίδης αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πλέον το ενδιαφέρον μας περάσεται και εκεί, στις καθοριστικές επαφές που θα έχει με τον Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σακίβιτς, για να δούμε αν θα εμπλακούν τελικά ο ομογενής επιχειρηματίας και ο Αμερικανός συνεργάτης του την ομάδα, με ποιον τρόπο θα εμπλακούν και αν τελικά θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία Άρη και τον Παπαδόπουλου μόνο με την μορφή χορηγίας, δηλαδή, όπως είδαμε και την φετινή σεζόν. Πάντως, ξαναλέω ότι για να τον καλούν τον Καρυπίδη εκεί πέρα σημαίνει ότι θα τον προτείνουν κάτι περισσότερο από μια χορηγία. Το θέμα είναι να τα βρούνε κιόλας, αν όχι με τα θέλω του Καρυπίδη, κάπου στη μέση περίπου. Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα προκύψει και από το συγκεκριμένο ταξίδι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Καλώς, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα σε έχουμε ή παίζετε? Θα δείξει. Θα δείξει. Ένα αμφιβόλο δηλαδή. Ναι, ναι, είμαι αμφίβολος πάλι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς εδώ πάντως θα είμαστε, να ξέρεις. Καλά, εντάξει, γιατί ένα βράδυ και απόγευμα να κάνω, να ξέρεις, θα επιχειρήσω να έρθω. Όχι, όχι, εντάξει, γιατί δεν χρειάζεται το. Δεν θα τους αφήσω να μας χωρίσουν, ρε, να ξέρεις. Δεν θα, δε θα είπαμε, επιμένω νικά. Δεν θα τους αφήσω. Εντάξει. Καλώς, Νίκο. Καλό βράδυ. Έγινε καλό βράδυ. Να είσαι καλά, λοιπόν. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος, άμα τον αφήσεις, μπορεί να μιλήσει για ρεπορτάζ Άρη μέσα στο κατακαλό και μπορεί να σου μιλήσει και τρεις ώρες. Δηλαδή, έχει κανένα δεκάλεπτο που είπε αυτά και λέω τόσα λίγα σε μέρα παρουσίας νέο προπονητή και τα λοιπά. Και έχει τώρα ένα δεκάλεπτο εκεί που του λέω εγώ καλώς. Σε άλλα θέματα της ημέρας, ναι. Μετά εγώ ξανά καλώς. Ο Καρυπίδης θα πάει την Παρασκευή, ποτέ είπε, στην Αμερική τα λοιπά. Εντάξει, άμα τον αφήσεις μπορεί να σου γεμίσει, να την κάνει την εκπομπή Μπαλαντέρ All About Aris. Λοιπόν, πάμε να ξεπετάξουμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή, το οποίο δεν έχει έτσι και κάτι σαν τρομερή εξέλιξη. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι αφορά και τον Λίμπερο και φυσικά την εκπομπή Ωρα για Μπλε του Γιώργου Ματζιούκη. Όσοι την ακούσετε, και το απόγευμα φιλοξενήθηκε ο προπονητής του Ηρακλή, ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Έτσι εντάχει τα πιο, σε τίτλους θα λέγαμε, τα πιο σημαντικά που είπε. Ότι εγώ είμαι πολύ μικρός μπροστά στο πολύ μεγάλο όνομα του Ηρακλή. Ήταν η ευκαιρία της ζωής μου και δεν το κρύβω. Πολύ μεγάλη η ευθύνη που ανέλαβα.
ότι θα πρέπει να κάνουμε sprint διαρκείας από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να τρέξουμε πολλά πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό που κατάφερε ο φετινός Ηρακλής, έστω και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, λέει, θυμίσαμε, λέει, Δανία, όταν είχε πάρει το Euro, λέει, όταν φωνάξαν, λέει, να, από τις παραλίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να αντικαταστήσει την τότε Ιουγκοσλαβία που είχε τον πόλεμο. Ότι είχε άγχος μόνο στην πρεμιέρα του, που ήταν το παιχνίδι με την Άουσα, με τον γκολ του Παντελή Κρυστάλλης, καθυστερής, που όντως αυτό το γκολ μάλλον ήταν και το πιο σημαντικό σε όλη τη φετινή πορεία και μετέπειτα την άνοδο του Ηράκλη. Στάθηκε στην ποιότητα του ΤΑΕ και στην εμπειρία του Καζναφέρη, οι οποίοι έδωσαν το κάτι παραπάνω με το που μπήκαν στην ομάδα. Για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, που θα στηριχτούμε στον φετινό κορμό σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα χρειαστούμε και άλλα 7-8 παιδιά μεγαλύτερης ποιότητας για το κάτι παραπάνω. Μάλιστα, είπε ότι μια κατηγορία με την άλλη, Football League 2 με Football League, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και φυσικά είπε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις οικονομικές δυνατότητες της ομάδας. Για τους στόχους, είπε ότι καλός ή κακός πρωταθλητισμό θα κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Ηράκλης. Πρέπει να επανέλθουμε, λέει, άμεσα στην κατηγορία όπου ανήκουμε, με ό,τι όπλα και αν έχουμε. Στον κόσμο στάθηκε ότι η φετινή βοήθειά του ήταν πολύ μεγάλη. Κυρίως σε εκτός σας παιχνίδια, ακόμα και σε αυτά που υπήρχε απαγόρευση μετακίνηση, και ότι φυσικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας και τον χρειάζεται η ομάδα και του χρόνου. Για την Ακαδημία που επαναδραστηριοποιείται, ότι πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα στο θέμα της Ακαδημίας, πρέπει να δώσουμε κίνητρο στα μικρά παιδιά να βελτιώνονται κτλ. Και κλείνοντας την συνέντευξή του στην ώρα για μπλε του Γιώργου Ματζούκη εδώ στον Λίμπερο 107,4, είπε ότι προφανώς και θα έχουμε, λέει, κάποιες απώλειες στο ρόστερ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι, είχαμε και αρκετούς δανεικούς, σίγουρα, λέει, θα προσελκύσουμε, λέει, και καλά ονόματα λόγω του ονόματος του Ηρακλή που πουλάει. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό τον Ηρακλή, που δεν είπε και ψέμα, δεν έκανε καμιά βάντα στην ομάδα, είπε ότι την επόμενη σεζόν θα είμαστε μακράν το μεγαλύτερο μέγεθος στην κατηγορία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την συνέντευξη του Σπύρου Μπαξεβάνου το απόγευμα στην ώρα για μπλε στην εκπομπή του Γιώργου Ματζιούκη. Από εκεί πέρα κυκλοφορούν εκ νέου δηλώσεις σημερινές, νομίζω, του Παύλου Μυροφορίδη, ότι είπε ότι έχει και πρόταση από ομάδα Super League, αλλά αν του κατατεθεί τελικά μια σοβαρή πρόταση από Ηρακλή, Ηρακλή θα προτιμήσει. Τους αγαπώ, λέει, και με αγαπούν. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του επενδυτή, κυκλοφορούν αρκετές φήμες τα τελευταία 24 ώρα για επενδυτή ή επενδυτές από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την νέα Παέρακλης που θα συσταθεί. Έχουν αρχίσει πλέον και τα σενάρια για τους παραμέντους και νεολευκού ρόστερ. Λίγο πολύ αυτοί που αποτελούσαν την βασική ενδεκάδα σίγουρα θα είναι στις προθέσεις του Σπύρου Μπαξεβάνου να τους κρατήσει στην ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, τόνισε ότι θα χρειαστούν άλλα περίπου 7 με 8 παιδιά ποδοσφαιριστές υψηλότερης ποιότητας για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, στις αυξημένες απαιτήσεις της κατηγορίας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να αναφέρουμε. Είχαμε δηλώσει και τον κύριο Χαΐτογλου, ο οποίος και αυτός έδωσε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και του Παύλου Γιαννακόπουλου. Μίλησε και για τον μπασκετικό Ηρακλή, ότι παραδεχτεί ότι ο Θόδωρος Δρακόπουλος βάζει πολλά λεφτά, αλλά γίνονται σοβαρά λάθη τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο σχεδιασμού. Κάτι που νομίζω και ο ίδιος ο Δρακόπουλος το γνωρίζει και μακάρι να μην τα επαναλάβει τη νέα σεζόν. Όσον αφορά τα χρέη του Παπαθανασάκη, αρκετοί που έχουν να παίρνουν από εκείνη την εποχή τρέχουν να προλάβουν με προσφυγές, μπας και πάρουν έστω και ένα κομμάτι των χρημάτων τα οποία τους οφείλονται, καθώς ως γνωστόν ο Ηρακλής δεν, δυστυχώς, καλός ή κακός, να το πούμε έτσι για να είμαστε και δίκαιοι, δεν θα επωφεληθεί του φωτογραφικού νομοσχεδίου που αφορούσε την Παναχαϊκή, που έγινε σβήσιμο, καθολικό σβήσιμο των χρεών. Και τι άλλο έχουμε να πούμε, και να πούμε ότι αύριο το βραδάκι στις 9, αύριο Τρίτη στις 9, στα γραφεία της Αυτονομιστήρας 10 υπάρχει συνέλευση με θέματα που αφορούν όλο αυτόν τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς σε οπαδικό κυρίως επίπεδο και όσον αφορά τις συμβουλές που μπορούν να δώσουν στα άτομα που ασκούν δίκη αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αυτά σε γενικές γραμμές και με το ρεπορτάζ του Γυρεού. Ακούμε την ώρα
Δεν κάνουμε διάλειμμα. Έχεις διάλειμμα, Μπίλι. Ωραία, ακούμε μόνο την ώρα και επιστρέφουμε για να περάσουμε σε χωράφια Μουντιάλ. Καταρχήν να πούμε ότι στις καθυστερήσεις το Βέλγιο Κωνσταντίνα είναι στο 4-1 με τα γκολ των Mertens, 2 του Λουκάκου και 1 του Μπατσουάγη. Οι Κωνσταντινοί είχαν προηγηθεί με τον Brian Ruiz. Αυτά με το φιλικό που γίνεται στο παλιό Χέιζελ, στο King Baudouin των Βρυξελών. Και εμείς να πάμε σε έναν λόγο πίεση χρόνου. Θα τρέξουμε αρκετά την ακτινογραφία των των ομίλων. Ναι, είχαμε πει μέχρι και τον τέταρτο της Αργεντινής. Στον πέμπτο όμιλο προφανώς ξεχωρίζει η Βραζιλία, η πολυνίκηση του θεσμού με 5 παγκόσμια κύπελα, η μοναδική ομάδα της Λατινικής Αμερικής που έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο στην Ευρώπη, το 58 στη Σουηδία, η μοναδική που έχει δώσει το παρόν και στα 21 Μουντιάλ και ήταν και η πρώτη χρονικά που εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά της Ρωσίας. Λοιπόν, νομίζω ότι και με βάση το ρόστερ που έχει στα χέρια του Τίτε ή Τιτέ, δεν ξέρω πού είναι ο σωστός τονισμός, δικαίως δίνεται η Βραζιλία ως νούμερο ένα φαβορή από τους Μπουκ για κατάκτηση του τροπέου. Κοντά στο 5 πληρώνει η Βραζιλία. Νομίζω και στον ΟΠΑΠ τόσο είναι η απόδοση της Βραζιλίας για κατάκτηση του τροπέου. Μια Βραζιλία που έκανε περίπατο στα προκριματικά από τη μέρα που την ανέλαβε ο Τιτέ. Ένας άγνωστος προπονητής στο ευρωπαϊκό κοινό, αλλά ιδιαίτερα πετυχημένος στην πατρίδα του, κυρίως με την Corinthians. Η Βραζιλία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι η φαντασία ομάδα του παρελθόντος. Βέβαια, αυτή η Βραζιλία έχει 3-4 παίκτες που μπορούν και να μαγέψουν με τις ενεργειές τους. Πρώτο και καλύτερο φυσικά τον Νεϊμάρ, ο οποίος επέστρεψε ιδιαίτερα ορεξάτος από τον τραυματισμό του. Σκόραρε και στο φιλικό με την Αυστρία και στο φιλικό με την Κροατία, δείχνοντας έτσι σε μεγάλα κέφια, και ίσως να παίξει ρόλο, αυτό μου το λέει και ένας, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέει σήμερα, πάντως το συζητούσαμε σχετικά με τον Νεϊμάρ, ήταν η συζήτηση, μου λέει ότι πολλές φορές όταν ο τραυματισμός δεν είναι εξαιρετικά σοβαρός, όπως τον Νεϊμάρ δεν ήταν εξαιρετικά σοβαρός τραυματισμός, σοβαρός ήταν βέβαια, το κράτησε περίπου 3 μήνες εκτός, αλλά δεν ήταν ξανά πει κανένα χιάστος κτλ. Πέραν το ότι σε κρατάει εκτός, υπάρχουν και τα θετικά, ότι σε ξεκουράζει, έτσι. Δεν κάνεις προπόνηση κάθε μέρα. Αποφορτίζεται λίγο το μυαλό σου και το σώμα σου από την καθημερινή επιβάρυνση και από την επιβάρυνση των αγώνων. Σε κάνει πιο ορεξάτο, για να μην πω άλλη λέξη. Ο Νεϊμάρ τώρα και σε μικρή ηλικία θα πάει εκεί γκαζωμένος στη Ρωσία. Έχει σίγουρα αποθυμένο και από το Μουντιάλ που φιλοξένησε η χώρα του. Όταν αυτός τραυματίστηκε τον προημιτελικό με την Κολομβία και δεν μπόρεσε να παίξει στην εφτάρα από τη Γερμανία και ενδεχομένως να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στον τελικό και ίσως την κατάκτηση. Μιλάμε για τον απόλυτο στάρ του νούμερο ένα φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου και όλα αυτά συνδυαστικά με βάλουν στο τρυπάκι να ρίξω κάτι ψηλά στο 11,5 για την ακρίβεια που πληρώνει ο Νεϊμάρ για πρώτο σκόρ της οργάνωσης. Μιλάμε για έναν Νεϊμάρ ο οποίος είναι 26 χρονών και έχει φτάσει ήδη τον Ρομάριο στα γκολ στην Εθνική Βραζιλίας, 55 συνολικά, που είναι νούμερο 3. Πρώτος είναι ο Πελέ, δεύτερος είναι ο Ρονάλντο, τρίτος είναι ο Ρομάριο και ο Νεϊμάρ στα 26 του τον έχει φτάσει ήδη τον Ρομάριο. Είναι εντάξει, ένας άνθρωπος, ένας παίκτης που το έχει, ρε παιδί μου, παρόλο που δεν είναι φορ. Ο Γκαμπριέλ Ζέσους τη Σίτι θα είναι φορ. Υπάρχει και ο Φιρμίνο. Μετά από χρόνια η Βραζιλία έχει δύο όντως ικανούς φορ. Υπάρχει ο Κουτίνιο, υπάρχει και ο Βίλιαν. Εντάξει, υπάρχουν ικανότατοι ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές. Και ο Άλισον Μπέκερ είναι πολύ καλός ο τραυματοφύλακας της Ρώμα. Και στα στόπερ έχουμε Μαρκίνιος, έχουμε Μιράντα, έχουμε Τιάγκο Σίλβα. Στα μπακ υπάρχει απώλεια του Ντάνι Άλβες. Εντάξει, ο Ντανίλο δεν είναι Ντάνι Άλβες, αλλά είναι και η μοναδική σημαντική απώλεια. Την ώρα που δεξιά και αριστερά άλλες εθνικές έχουν πολύ πιο σημαντικές και δεν έχουν και backup έτσι. Καλά. Εντάξει, η Βραζιλία θα πάει καλά. Τώρα πόσο καλά θα πάει, αλλά νομίζω ότι στην τετράδα θα φτάσει. Επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω, αν η Βραζιλία τερματίσει πρώτη στον ομιλό της, που θα είναι έκπληξη μεγατόνων αν δεν τερματίσει πρώτη, μαζί με Ελβετία, Σερβία και Κωνσταρίκα, την Αργεντινή, το αντίπαλο δέος ας πούμε, το συναντάει μόνο στον τελικό. Όπως και εντάξει, τα πιο πιθανά ζευγάρια ημιτελικών κατ' εμέ και για πολύ κόσμο που το έχω διαβάσει είναι Βραζιλία-Γαλλία
και Αργεντινή-Γερμανία. Δηλαδή και την Γερμανία, μάλλον μόνο τελικό τη συναντάει. Λοιπόν, η Γερμανία που μετά την Βραζιλία είναι η δεύτερη σατρόπαια, μαζί με την Ιταλία βέβαια, έτσι. Από 5 έχει η Βραζιλία και από 4 έχουν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Λοιπόν, η Ελβετή, εντάξει, καλή ομάδα, καλός προπονητής ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ο Βόσνιος, πρώην τεχνικός της Λάτσιο. Η αποστολή είναι πάνω κάτω ίδια με αυτή που είδαμε και στο γύρο το 2016, που ήταν καλή ομάδα. Η Ελβετία που έχει πάρα πολλούς naturalizé, έτσι, αν δεις την αποστολή της. Σακίρι, Τζάκα, Ροντρίγκες, Σεφέροβιτς, λίγοι είναι οι καθαροί Ελβετοί, τύπου Λιχστάινερ, ξέρω εγώ. Καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα, λοιμό δεν τη λες σε καμία των περιπτώσεων, αλλά εντάξει, το να πάει πάρα πολύ ψηλά είναι δύσκολο. Να πω ότι το ταβάνι της όσον αφορά το παρελθόν, στις 5 συνολικά φορές που έχει περάσει από την φάση των ομίλων, είναι τα προημιτελικά. 2 φορές έχει φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, πιο ψηλά δεν έχει πάει. Η Σερβία, η οποία και αυτή ως Σερβία, από τη μέρα που διασπάστηκε η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, δεν έχει επιδείξει απολύτως τίποτα ως εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο, σε αντίθεση με άλλα ομαδικά αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο κτλ. Που έχει πολύ καλές εθνικές ομάδες. Η Σερβία που είναι εδώ και ο δικός μας ο Πρίγιοβιτς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια δεν θα είναι βασικός. Βασικός θα είναι ο Μίτροβιτς της Νιουκάστελ και η ισχυροποίηση στην θέση του στην ενδεκάδα με το χάτρικ που πέτυχε στο φιλικό 5-1 επί της Βολιβίας στις προάλλες. Η Σερβία η οποία ξεκινάει με την Κώστα Ρίκα, αυτό είναι το σημείο κλειδί. Αν κερδίσει την Κώστα Ρίκα, μπορεί να πάρουν τα πάνω τους, γιατί ταλέντο έχουν και εμπειρία έχουν. Ο Ιβάνοβιτς, ο πρώην Λάτσιον είναι Ζένι, το Κολάροφ και τα λοιπά. Έχουν και καλούς παίκτες, ειδικά στη μεσαία γραμμή, με Τάντιτς, με Μάτιτς, με Λιάγιτς, με Μιλιβόγεβιτς. Παίκτες που έχουν σημαντικούς ρόλους σε Πρέμιερ Λιγκ και καμπιονάτο. Αλλά είναι, εντάξει, μια κλασική βαλκανική ομάδα ή του ύψου του βάθους. Δηλαδή, αν γκελάρουμε την Κωνσταντίνα στην Πρεμιέρα, μέχρι που αποκλείονται και χωρίς νίκη στον όμιλο. Είναι οι βαλκανικοί λαοί, το έχουν αυτό. Έχουν εσωστρέφεια, έχουν γκρίνια. Ενθουσιάζονται εύκολα, απογοητεύονται εύκολα κτλ. Και για την Κωνσταντίνα, η οποία πριν από λίγο ολοκλήρωσε με Ντόρτι το τελευταίο της φιλικό, την πρόβα Τζενεράλε. Για το Μουντιάλ, έφαγε τον Τόρτι από το Βέλγιο. Εντάξει, η Σερβία δεν έχει την ποιότητα του Βελγίου σε καμία των περιπτώσεων. Η Κώστα Ρίκα, η οποία και αυτή θα βασιστεί στον κορμό που είχε το 2014 στη Βραζιλία, εκεί όπου χτύπησε τα ταβάνι, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου απέκλεισε την εθνική μας ομάδα. Και πρέπει να είναι και η μοναδική ομάδα του Μουντιάλ της Ρωσίας που έχει για αστέρι της τον τερματοφύλακα, τον Κέιλορ Νάβας, τον πρωταθλητή Ευρώπη με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και άλλους καλούς παίκτες έχει. Ο Μπράιαν Ρουίζ, ας πούμε, είναι από τα αστέρια της. Αλλά δεν νομίζω ότι δύσκολα θα αποφύγει και την τελευταία θέση στον όμιλο. Για πρόκριση δεν την έχω με τίποτα πάντως. Στον έκτο όμιλο έχουμε τη Γερμανία να δεσπόζει. Εντάξει, η Γερμανία που σε ό,τι κατάσταση και να είναι δεν μπορείς να την ξεγράψεις. Εντάξει, είναι για μένα. Και όχι μόνο για μένα, και βάσει αριθμών μπορεί να μην έχει τα πιο πολλά παγκόσμια κύπελα, έχει 4, 5 έχει η Βραζιλία, αλλά αν δούμε το πόσες διακρίσεις έχει σαν εθνική ομάδα γενικότερα, είτε σαν Δυτική Γερμανία είτε σαν Ενωμένη Γερμανία ενιαία, ή ακόμα και το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια σε τελική φάση Μουντιάλ από ότι η Βραζιλία, που είναι η μοναδική που έχει παίξει όλα τα Μουντιάλ, και αυτό λέει πολλά. Μια ομάδα που σχεδόν πάντα φτάνει ψηλά, ελάχιστα τα τουρνά που απογοητεύει, με ό,τι ρόστερ και να πάει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάει στη Ρωσία με το καλύτερο δυνατό ρόστερ. Προχώρησε σε μια γενναία ανανέωση ο Γιουάχιμ Λεβ. Λοιπόν, βέβαια πειραματίστηκε αρκετά και στο περσινό κύπελο συνομοσπονδιών που έγινε στη Ρωσία. Ήταν μια προβολή general της φετινής διοργάνωσης που το πήρε το Confederation Cup πέρσι η Γερμανία, με κάποιους έμπειρους και κάποιους νέους έτσι, new entries, όπως ας πούμε ο Τίμο Βέρνερ, που μάλλον θα είναι ο βασικός στην κορυφή της επίθεσης. Πάντως η Γερμανία, χωρίς μπορώ να την ξεγράψω, για κατάκτηση δεν την έχουμε τίποτα. Πέραν του ότι στατιστικά είναι πολύ δύσκολο, από το 62 έχει να κάνει back-to-back, repeat δηλαδή ομάδα σε Μουντιάλ,
Η Βραζιλία το είχε κάνει, το είχε πάρει το 58 στη Σουηδία και το 62 στη Χιλή. Από τότε δεν έχει ξαναγίνει. Είναι και αυτό το μέτριο για τα δικά της δεδομένα ρόστερ. Είναι και η μετριότατη εικόνα που έδειξε σε μια αρκετά μεγάλη σειρά φιλικών. Ναι, μεν τα φιλικά λέμε ότι άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα, αλλά όταν σε 6 φιλικά παιχνίδια πετυχαίνει μόλις μία νίκη και αυτή με τα ζόρια κόντρα στη Σαουδική Αραβία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Βέβαια η Γερμανία, αν τα στέλνει τα παιχνίδια στα νοκάουτ, στα πέναλτι, εκεί είναι λίρα 100. Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ σε διαδικασία πέναλτι, είτε σε Euro είτε σε Μουντιάλ. Νομίζω έχει εκτελέσει συνολικά σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων 18 χτυπήματα πέναλτι, εκ των οποίων μόλις το ένα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Εκπληκτικό στατιστικό. Είναι μακράν οι καλύτεροι πέναλτάκηδες, οι Γερμαναράδες, που είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά του ομίλου. Γι' αυτό βέβαια και πληρώνει πάρα πολύ λίγο. Το Μεξικό, η Σουηδία και η Νότια Κορέα θα παλέψουν για την δεύτερη θέση του ομίλου. Θα δώσω ένα κλικ παραπάνω στο Μεξικό. Μια ομάδα που παίζει ανελιπώς στα τελευταία Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα που έχει την κυνηγάει η Κατάρα των 16. Στα τελευταία 6 Μουντιάλ που έπαιξε, προκρίθηκε και τις 6 φορές στην επόμενη φάση. Και τις 6 φορές αποκλείστηκε εκεί, στους 16. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή και φέτος ο πιθανότερος αντίπαλος στα νοκάουτ η Βραζιλία θα είναι, αυτή κατά τον 16 δύσκολα θα σπάσει. Με τη γνωστή πάνω κάτω αποστολή, με Χαβιέλ Τσιταρίτο Ερνάντες, με τον Ράφα Μάρκες, τον βετεράνο στόπερ, να είναι περισσότερο τιμής ένεκιν στην αποστολή, με τα αδέρφια Ντος Σάντος, τον Τζόναθαν και τον Τζιοβάνι, με καλούς παίκτες, αρκετοί εκ των οποίων παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αν έπρεπε να διαλέξω τι καλά ένα forecast σε αυτόν τον όμιλο, ένα forecast να δούμε τον σωστό τονισμό, ναι, πρώτη Γερμανία, δεύτερο Μεξικό θα κρατούσα. Νομίζω το Μεξικό έχει κάτι παραπάνω από την Σουηδία, μια Σουηδία που δεν έχει πλέον μεγάλο αστέρι, βέβαια ακόμα και όταν τα έχει τα μεγάλα αστέρια, κάτι αμάν αμάν, κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο, δεν πέτυχε. Το ταβάνι της είναι ο τελικός του 58, εντός έδρας με τη Βραζιλία, έκτοτε δεν ξανάπαιξε ποτέ τελικό, είτε σε Μουντιάλ είτε σε Euro. Είτε είχε τον Λάρσον στην ενδεκάδα της, στην επίθεσή της, είτε είχε τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Τέτοια αστέρια πλέον δεν έχει, αλλά το γεγονός και μόνο ότι κατάφερε να αποκλείσει στον όμιλο την Ολλανδία και στα μπαράζ την Ιταλία, της δίνει ένα credit και είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν μπορώ να την ξεγράψω εντέλος. Αλλά κατά τα άλλα, για δεδομένα Σουηδίας, που είναι καλή παραδοσιακή έτσι, σκανδιναβική δύναμη, και για δεδομένα και για επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο σαν άρρωστα. Ο Μπέργκ έχει τραβηχτεί πλέον, παίζει στη Σαουδική, στην Αραβία, στα Εμμυράτα που παίζει. Εντάξει, εκεί δεν είναι σοβαρά πρωταθλήματα. Ο Γκουιντέτη, καλός χρυσός, αλλά ούτε στην Θέλτα δεν κατάφερε να μονιμοποιηθεί. Όλα το Ιβόνι είναι αλλαγή στην Τουλούζ. Με κάτι Τζίμι Ντουρμάζ είναι και τα λοιπά. Πώς δεν πήραν και κανένα Κέννεντι Μπαγκερτζίογλου. Ο Ζλάταν έμεινε με την όρεξη. Δεν την έχω για πολλά-πολλά τη Σουηδία. Και η Νότια Κορέα, μια ομάδα που από το 86 και μετά παίζει ανελιπώς σε Μουντιάλ. Το 2002 εντός έδρας με τον Γκους Χίντινγκ στον πάγκο και με πολύ σμπρόξιμο τη διαιτησία είχε χτυπήσει τα βάνη, είχε τερματίσει τέταρτη. Απίστευτο επίτευγμα. Πλέον έχει γηγενή προπονητή, ένα κλασικό έτσι, κορεατικό όνομα, κάτι Τσινγκ Σουνγκ Πάν κτλ. Δεν ξέρω καν πώς το λένε. Αρκετοί Ευρωπαίοι στο ρόστερ της, ειδικά μεσοεπιθετικά. Εντάξει, το μεγάλο της αστέρι είναι ο Σον, ο επιθετικός της Τότεναμ, όντως πολύ καλός παίκτης. Αθλητική ομάδα με πολλά τρεξίματα, αλλά με τα βάνη. Δεν είναι για πολλά πολλά οι Νοτιοκορεάτες στην παρούσα φάση. Ξεκινάνε με τους Σουηδούς, η δική τους πρεμιέρα. Αν τους κερδίσουν, θα μπουν και αυτοί στο κυνήγι της πρόκρισης. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον... Όχι, δεν κλείνουμε. Υπάρχει και ο τελευταίος όμιλος, με τον όμιλο με τον οποίο ασχολήθηκα σήμερα στο BetPlayer. Είναι ο όμιλος της Αγγλίας και του Βελγίου. Η Αγγλία, η οποία εντάξει, πάντα την περιμένουμε και σχεδόν ποτέ δεν τα καταφέρνει. Η ποδοσφαιρομάνα Αγγλία, η οποία δεν έχει πάρει ποτέ Euro, τρόπο που έχει πάρει η Ελλαδίτσα. Αυτό για ορισμένους Ελληναράδες που δεν τους άρεσε η μπάλα που παίζαμε το 4. Λες και είμαστε στη Βραζιλία, ξέρω ή το δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, η Αγγλία που έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο, και αυτό πολύ παλιά το 66, εντός έδρας, με αμφισβητούμενο γκολ, τον γκολ φάντασμα και τα λοιπά, και στο σου του Τζεφ Χέρς που έστειλε το μάτς στην παράταση και τα λοιπά και τα λοιπά. Από τότε, από το 66, η Αγγλία δεν έχει παίξει καν σε τελικό, ούτε σε Μουντιάλ, ούτε σε Euro. Είναι ο ορισμός της loser ομάδας, γιατί πάντα έχει καλό υλικό.
Κάποιες φορές έχει καλούς προπονητές. Τώρα καλό προπονητή, τουλάχιστον έμπειρο, δεν έχει. Gareth Southgate. Οι Άγγλοι φίλαθλοι ψιλοπάγωσαν στο άκουσμα ότι αυτός αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Πάντως το πήγε καλά το καράβι στα προκριματικά. Αίτητη προκρίθηκαν οι Άγγλοι στα τελικά του Μουντιάλ. Έχουν αποθέσει πολλές από τις ελπίδες τους στον Χάρι Κέιν, ο οποίος βάσει πρόσφατης έρευνας είναι ο πιο ακριβώς επιθετικός του πλανήτη. Βάσει τερμάτων επιδόσεων και βάσει της ηλικίας του είναι ο επιθετικός με το μεγαλύτερο potential που λέμε, δυναμική ας πούμε, προοπτική, άρα και ο πιο ακριβώς, γιατί ας πούμε ο Ρονάλντο ή ο Μέση είναι σε προχωρημένη ηλικία, είναι άνω των 30 αμφότεροι. Ο Κέιν που είναι ένας από τους 6 συνολικά παίκτες της Τότεναμ που βρίσκονται στην αποστολή. Λοιπόν, και μάλιστα ο Τόνι Άνταμς, ο παλιός στόπερ της Arsenal, για να πικάρει την Τότεναμ, την αιώνια αντίπαλο εκεί στο Λονδίνο, είπε ότι με 6 παίκτες της Τότεναμ στην αποστολή, η Αγγλία δεν μπορεί να έχει πρόβλημα στην ψυχολογία, δεν έχει το winner mentality για να προχωρήσει στην διοργάνωση. Μιλάμε για μια Αγγλία από τις πιο νεανικές Αγγλίες όλων των εποχών. Έχει τον τρίτο χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στο τουρνουά, ούτε καν 26 χρόνια. Άρα μιλάμε για έλλειψη εμπειρίας. Ταλέντο έχει μπροστά. Με Κέιν, Στέρλινγκ που θα είναι ο παρτενέρ του και Λίνγκαρντ, Ντέλε Άλλη λίγο πιο πίσω. Θα έλεγα το μεγάλο μείον, ίσως μεγαλύτερο και από την έλλειψη ενός μεγάλου τραυματοφύλακα, γιατί ο Πίκφορντ της Έβερτον καλός χρυσός είναι, αλλά δεν είναι και το πρώτο του μεγάλο τουρνουά. Και οι αντικαταστάτες του, ο νούμερο 2 και ο νούμερο 3 δηλαδή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ο Μπούτλαντ και ο Πόουπ. Λείπει και ο ηγέτης στη μεσαία γραμμή, τραυματίστηκε και ο Όξλεϊ Τσάμπερλέιν, όχι ότι είναι ο σούπερ μέσος, αλλά εντάξει είναι ηγετική φυσιογνωμία. Είναι μια Αγγλία περιορισμένων δυνατοτήτων, είναι η αλήθεια. Έχει πάντως βατό όμιλο, θα είναι έγκλημα αν δεν περάσει. Έχει και αυτός ο όμιλος καλή διασταύρωση στους 16. Η Αγγλία είτε τερματίσει πρώτη είτε δεύτερη πίσω από το Βέλγιο στους 16 δεν συναντά μεγαθύριο. Θα έχει μπροστά της ή την Κολομβία ή την Πολωνία ή την Σενεγάλη ή την Ιαπωνία. Μετά αρχίζουν τα μεγαθύρια. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το ξαναπάρει νομοτελειακά η Αγγλία, γιατί είναι Αγγλία, έτσι. Έχει ένα brand name στο ποδόσφαιρο, αλλά για τώρα δεν το έχει. Πάντως έχει μια φουρνιά που μπορεί σε βάθος χρόνου να φτάσει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σε λίγα χρόνια. Το Βέλγιο έχει φουρνιά για να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Σίγουρα πιο ταλαντούχα ομάδα από την Αγγλία. Με παίκτες top επίπεδου σε όλες τις θέσεις και μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών παίζουν στην Αγγλία, στην Premier League. Άρα είναι και αυτό ένα στοιχείο που θα δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μεταξύ τους μάχη. Παίζουν τρίτη αγωνιστική, εκεί θα κρυθεί λογικά η πρωτιά. Τώρα το Βέλγιο, αρκετοί κυνηγάνε στους Βέλγους τον πρώτο σκορ της διοργάνωσης. Το Βέλγιο που είχε επίδεση φωτιά και στα προκριματικά είχαμε πάρα πολύ πράγμα. Αλλά ένα το στοιχείο που με κρατάει είναι ότι στο Βέλγιο, όπως είδαμε και στο σημερινό φιλικό, υπάρχει διασπορά στους σκόρερ. Δηλαδή υπάρχει ο Μέρτενς, υπάρχει ο Λουκάκου, υπάρχει ο Αζάρ, ο αρχηγός που εκτελεί και τα πέναλτι, υπάρχει ο Ντεμπρόινε που εκτελεί φάουλ και κάνει και βρωμόσουτα, υπάρχει ο Μπατσουαγί που έρχεται από τον Πάκο και σκοράρει, όπως έκανε και σήμερα στο 4-1 της Κωνσταρίκα. Υπάρχουν και άλλοι μέση που πετυχαίνουν γκολ. Υπάρχουν και αρκετοί αμυντικοί που σκοράρουν αποστημένες φάσεις. Κάτι Alderweireld, κάτι Vertonghen κτλ. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί ενδυνάμεις σκόρερ και εκεί βλέπω να μοιράζεται το παιχνίδι. Γιατί κατά τα άλλα και το Βέλγιο κυρίως και η Αγγλία βάσει ομίλου έχουν προοπτικές για να βγάλουν από τον όμιλο πρώτο σκόρερ με αντίπαλο την Ισία και τον Παναμά. Που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, την Ισία είναι ένα σκαλί πιο πάνω φυσικά. Την Ισία που έχει σαν αστέρι τον Κάσδρη, τον μεσοεπιθετικό της Ρεν. Βέβαια, την Ισία που έχει και μια πολύ μεγάλη απώλεια. Ο σύμφωνα με τους καθήλυν αρμόδιους του Αφρικανικού ποδοσφαίρου, λένε ότι ο παίκτης που θα λείψει, ο Γιουσέφ Εμσακνή, είναι ο πιο δημιουργικός τινήσιος μέσος, μεσοεπιθετικός. Αυτός λείπει. Έχει πάντως αρκετούς παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό, αρκετοί παίζουν στην Γαλλία, κάποιοι μάλιστα παίζουν στη Ligue 2, κάτι Σατορού κτλ. Είπαμε ο Καζδρέ της Ρέν είναι το αστέρι. Τον Παναμά λογικά τον έχει, τρίτη αγωνιστική παίζει με τον Παναμά, αλλά θα είναι έκπληξη μεγατόνων αν καταφέρει να κοντράρει είτε την Αγγλία, κοντά στην οποία ξεκινάει, είτε το Βέλγιο. Και ο Παναμάς λογικά θα παίξει τον ρόλο του σάκου του box, είναι προτάρης σε Μουντιάλ.
οι πιο γνωστοί του παίκτες παίζουν στο MLS. Λοιπόν, Κολομβιανό προπονητή έχει, έμπειρο, τον Ερνάν Ντάριο Γκόμες, και σε άλλες εθνικές ομάδες ήταν και στην Κολομβία προφανώς. Είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, σχεδόν 30 χρόνια, 29,5. Είναι η ομάδα που έχει συστάξει τον πιο βαρύ παίκτη της κατηγορίας, τον Ρωμάν Τόρες, σχεδόν 100 κιλά. Αυτός μάλιστα είναι και εθνικός ήρωας, έβαλε τον γκολ της πρόκρισης στις καθυστερήσεις του τελευταίου αγώνα. Θυμάστε τότε που δεν είχε περάσει μπάλα τη γραμμή και ο διαιτητής το έδωσε. Πρέπει να το είχε παίξει και αυτός, Παναμά πρόκριση. Και έχει, πέραν του πιο χοντρού παίκτη, όχι του πιο χοντρού, του πιο βαρύ παίκτη, έχει και τον πιο κοντό παίκτη της διοργάνωσης, τον Αλμπέρτο Κιντέρο, τα λέγαμε τις προάλλες, 1,65 ύψος. Λοιπόν, ο Παναμάς τώρα με αντίπαλο το Βέλγιο και την, κυρίως το Βέλγιο και την Αγγλία, θα μαζέψει πολύ πράγμα, λογικά. Αλλά είπα γιατί δεν πόνταρα το τέτοιο πρώτο σκόρερ από το Βέλγιο, γιατί εκεί το σκοράρισμα λογικά θα μοιραστεί σε αρκετούς παίκτες. Και κλείνουμε τον όμιλο τον ένατο, τον ΙΤΑ κατά τον ΟΠΑΠ, ένας από τους πιο αμφίροπους ομίλους, όπου και οι τέσσερις ομάδες πάνω κάτω στο ίδιο ζουμί βράζουν, Πολωνία, Σενεγάλη, Κολομβία και Ιαπωνία, η Πολωνία με αστέρα φυσικά το Λεβαντόφσκι, η Πολωνία με επίθεση φωτιά επίσης, αλλά με την χειρότερη άμυνα από όλες τις πρωτοπόρους των προκριματικών ομίλων στην ευρωπαϊκή ζώνη, με Λεβαντός φυσικά αρχηγό και αρχισκόρερ, αρχισκόρερ και στα προκριματικά της Ευρώπης. Η Κολομβία, η οποία ήταν η τελευταία που πήρε το τέταρτο και τελευταίο απευθείας εισιτήριο από τον όμιλο της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, με αστέρια τον Φαλκάο που είναι αρχηγός της και αρχισκόρερ όλων των εποχών για την Κολομβία. Ξεπέρασε κάτι Ασπρίγια για κάτι άλλους, κάτι Βαλντεράμα. Από αυτόν θα ξεκινάει η ενδεκάδα. Και με υπαρχηγό, θα λέγαμε, τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος βγήκε πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Εγώ έχω ποντάρει εδώ και αρκετό καιρό και το είχα πει και το είχα γράψει και στο Bet Player. Έχω ποντάρει τον Ραδαμέλ Φαλκάο για πρώτο σκόρερ Κολομβίας σε απόδοση 4, όταν ακόμα και ο ΠΑΠ και οι υπόλοιπες ξένες εταιρείες τον είχαν σαν νούμερο 2 σκόρερ για την Κολομβία πίσω από τον Μπάκα, ο οποίος Μπάκα θα είναι αναπληρωματικός. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, είχε ο ΠΑΠ 3,5 τον Μπάκα και 4 τον Φαλκάο και τον Χάμες. Πλέον ο Φαλκάο είναι στο 3, ο Χάμες είναι στο 3,25 και ο Μπάκα πήγε στο 5,5. Ήταν λάθος εκείνη η απόδοση. Μακάρι να την πληρωθούμε. Εντάξει, ακόμα και τα ίδια γκολ να βάλει με έναν άλλο παίκτη, θα πάρουμε δια του 2, πάρουμε απόδοση 2. Η Κολομβία, η οποία σε Μουντιάλ δεν είναι συχνή. Νομίζω μόνο στο Μουντιάλ της Βραζιλίας ήταν η πρώτη της εμφάνιση. Και όχι, πρώτη δεν ήταν, αλλά πάντως τα είχε πάει πολύ καλά. Είχε φτάσει στα προημιτελικά, όπου είχε δυσκολέψει πάρα πολύ τη Βραζιλία. Και γενικά έχει και άλλους καλούς παίκτες. Κουαδράδο, έχει Μουργέλ, έχει Γκουτιέρες, Καρντόνα, Ζαπάτα. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα με προπονητή τον Χωσέ Πέκερμαν, τον Αργεντίνο, που ήταν και στον πάγκο της Αργεντίνης το 2006 στη Γερμανία. Έχουμε τη Σενεγάλη, μια ομάδα με αρκετούς καλούς παίκτες, ειδικά στην επίθεση, ο Μανέ της Λίβερπουλ, ο Κεϊτά Μπαλντέ της Μονακό, ο Μουσάσο, με σπουδαία καριέρα και σε Λίλ και Φενέρ Μπαρτσέ κτλ. Έχει καλούς παίκτες και η Σενεγάλη, που έχει στον πάγκο της τον Αλιού Σισε, ένα παλιό διεθνή χαφ που ήταν μέλος της ομάδας που είχε κερδίσει στο Μουντιάλ του 2002, την τότε πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία στην Πρεμιέρα, εκείνο το μάτς που είχα δει εγώ όνειρο σε Σενεγάλη ταμπέλα και αντί να παίξω Σενεγάλη, έμεινα αμέτωχος. Λοιπόν. Και τι άλλο έχουμε στον όμιλο, και η Ιαπωνία. Μια ομάδα η οποία αναστατώθηκε αρκετά δύο μήνες μόλις πριν την Σέντρα. Διώξαν τον Βαχίτ Χαλίλχοντζης, τον πολύπυρο Βόσνιο τεχνικό. Ανέλαβε την ομάδα ένας θρύλος για τους Ιάπωνες. Πώς τον να δεις, Ακύρο Νησίνο, κάπως έτσι. Είναι προπονητής με τα πιο πολλά μάτς στο Ιαπωνικό πρωτάθλημα. Ήταν και προπονητής της Ολυμπιακής ομάδας Ιαπωνίας στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. Τότε είχε κερδίσει τη Βραζιλία. Εκεί έκανε έτσι όνομα. Επανέφερε και κάποιους παίκτες που είχαν παραμεριστεί από τον Χαλίλχοντζιτς. Όλοι οι γνωστοί Ιάπωνες παίζουν. Κάτι ο Καζάκη, Καγκάβα, ο Χόντα, ο Καβασάκη. Λοιπόν, υπάρχει Καβασάκη, είναι ο τερματοφύλακας ο Καβασάκη στη Μέτς. Ο Χαραγκούτσι, τη Χέρτα κτλ. Είναι ένας όμιλος όπου κακά τα ψέματα και οι τέσσερις ομάδες λίγο πολύ βράζουν στο ίδιο καζάνι.
Εδώ και την Ιαπωνία να πούμε ότι είναι η δεύτερη πιο κοντή ομάδα του Μουντιάλ. Οπότε λογικά θα έχει πρόβλημα στα στημένα, ειδικά στο μάτς με την Πολωνία, όπου η Πολωνία παίρνει του Λεβαντόφσκι και έχει πολλούς ψηλούς παίκτες. Και ο Μίλικ που είναι πλέον υγιής είναι ψηλός. Ο Γκλικ που είναι ψηλός, ο αμυντικός της Μονακό, είναι αμφίβολος. Τραυματίστηκε και την ημέρα που δώσαν την τελική λίστα στη FIFA και είναι άγνωστο σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Αλλά είναι και αυτός ένας όμιλος δύσκολος για να βγάλεις άκρη. Λοιπόν, αυτά με την ακτινογραφία των 8 ομίλων του Μουντιάλ. Λοιπόν, δεν μας παίρνει χρόνο για να πούμε κάτι παραπάνω. Έτσι, μια σύνοψη με τα μακροχρόνια τα οποία απασχόλησαν εμένα τουλάχιστον. Όσοι δεν διαβάσετε KingBet, θα είναι αυτή η σύνοψη με τα μακροχρόνια, τα δικά μου τουλάχιστον στην αυριανή KingBet. Θα τα πούμε εδώ πέρα αύριο το βραδάκι, ενδεχομένως παρέα και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Άρα υπάρχει και αύριο μουντιαλικός λόγος να ακούσετε την εκπομπή, πέραν όλων των υπολείπων. Υπενθυμίζουμε τελικό Βέλγιο-Κωνσταρίκα 4-1 και κάπου εδώ να κλείσουμε για να δώσουμε τις σκυτάλες και σε Γιώργο Ζαγόρα και σε Ζούγκλα. Φυσικά στο κλείσμα της εκπομπής να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά και να καληνυχτήσουμε τον χορηγό μας, τον Παράσχο, μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη, στην Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσεως, ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, θα το βρείτε στον Παράσχο, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου ή στο Camp Nou, όπως θέλετε πείτε το, των υδραυλικών. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο.